Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σας, φίλες, φίλοι, ακροατές, ακροάτριες εδώ πέρα. Συνάδελφοι, φίλοι. Συνάδελφοι, φίλοι που ακούτε και στηρίζετε την εκπομπή. Είμαστε εδώ ακόμα ένα βράδυ. Έτσι, Λίμπερο 107. Το πρώτο χειμωνιάτικο βράδυ για το 2018, λέω. Αλήθεια είναι, με φθινόπωρο φύγαμε από το σπιτάκι μας το μεσημέρι. Φθινόπωρο, ρε φίλε, καλοκαίρι φύγαμε το πρωί. Λοιπόν, γιατί κάποιοι φεύγουν το πρωί και φεύγουν και γυρνάμε το βράδυ. Έτσι, έτσι είναι σωστή κουβαλιτέ του σπιτιού. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Στην καρδιά. Τώρα, Τζόνι, κατέβασα μας όμως λίγο. Γιατί ναι, ακούω ακούγεται κάτι... λίγο, ναι. Όργια. Στην καρδιά του χειμώνα θα αποχωρήσουμε. Έτσι, ναι, στις 12 που θα πάρουμε την άκουσα κατά αποθητήρια. Γιατί όπως με ενημέρωσε ο συνάδελφος που ήρθε, που αφήχθη πριν από λίγο, μου λέει ότι έξω ξυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια ξηραμάρα, θα τη χαρακτήριζα. Έτσι. Ελπίζω, Τζόνι, ο ήχος που ακούω εγώ να μην είναι αυτός που ακούει και ο ακροατής. Ελπίζω, ελπίζω. Ακούγεται ένα χρίτσι ναι. λίγο σε ελπίζω φάσεις. Να είμαι... Ναι, πάλι. Να το. Ελπίζω να είμαι εγώ αυτός που ακούγεται έτσι, από τα ακουστικά μου και όχι αυτό που βγαίνει το ηχητικό αποτέλεσμα. Εντάξει, εδώ υπάρχουν κάποιες έτσι σύγχρονες μέθοδοι, ούτως ώστε να... Για βάλε εκεί. Για πάμε, για πάμε. Ναι, ναι, ναι. Μπα, πάλι. Πάλι έχω θέμα, Νίκο. Η κακοκαιρία πλήττει το Λίμπερο. Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι τις 12. Η νέα κακοκαιρία αυτή λέγεται Πινελόπη, φίλε. Πινελόπη. Δεν ξέρω, γιατί δίνουν όνομα σε κάθε... Δεν ξέρω, είναι αυτή η καινούρια, δεν πάω από τη λέξη. Πώς κάνουν, ρε παιδί μου, οι Αμερικάνοι όταν έχουν κάτι τυφώνες και κάτι τέτοια... Κατρίνα. Ναι, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ναι, ναι. Τώρα και εμείς έχουμε βρει διάφορο. Πώς το λέγα το προηγούμενο, όχι Ορφέα. Όχι Παντελή. Αντωνάκη νομίζω το λέγανε. Ορέστη. Βαγγέλη. Ορέστη. Ορέστη από το Βόλο. Μαρία από τη Σπάρτη. Κακοκαιρία Πινελόπη τώρα είναι αυτή που θα ζήσουμε. Ελλάδα. Ναι. Ορφέας πάντα, όχι Ορφέας. Το Ορέστη. Χιονίζει η Θράκη, πρώτες εικόνες. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Πιστεύω ότι και λίγο εδώ στα... σήμερα το βράδυ, λέει εδώ στα γύρω ρινά. Ορέστης, ναι, τον Οκτώβριο πέρυσι. Καλά θυμάμαι. Όλο για κάτι ψηλό, όλο για κάτι ψηλό θα πέσει. Πού θα τώρα είμαι κομπλέ. Ορέστης, να το. Τώρα είμαι κομπλέ. Ωραία. Ηχητικά εγώ. Στα και εγώ, και μου, εγώ. Κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ. Okay. Λοιπόν, έχουμε την Πινελόπη. Πινελόπη, φίλε. Φεύγουμε το πρωί από το σπίτι με φουτεράκι και μπουφανάκι. Έτσι. Και μια χαρά, είχε και ήλιο και έλεγε ωραία, σούπερ. Και από το μεσημέρι και μετά έχει πιάσει αέρα και τώρα έξω είναι. Εντάξει, φίλε, τι πράγμα είναι αυτό κάθε φορά. Μόλις. Είτε όταν βρέχει, δηλαδή το βράδυ, ας πούμε, ή βγάζει λίγο κρύο, αμέσως πέφτει μια νέκρα, ρε φίλε. Δηλαδή, από τον Αριστοτέλους μέχρι εδώ, εντάξει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Νέκρα, ρε, νέκρα. Δηλαδή, ξέρεις αυτοκίνητα και τέτοια, αλλά κόσμο στον δρόμο τίποτα. Με το που κάνει το πρώτο κρύο, γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Τι να πει στην Παπαδόπουλα, εμείς όμως εδώ στο μετερίζει του ρεπορτάζ. Έτσι. Τα παιδιά της Ίντερ βλέπω όλα είναι από φάτσες. Και περνάνε όλα υπέροχα, βλέπεις το γήπεδο. Καλόπαιδα. Ένας και ένας. Άλλη μια βραδιά Champions League λοιπόν. Με ωραία παιχνίδια σήμερα είναι η αλήθεια. Έτσι. Και χθες είχε ωραία ματς. Παρότι δεν είχε έτσι ντέρμπι όπως είναι τα σημερινά, ας πούμε, στα χαρτιά. Αλλά και αυτό τότε να μην που τώρα να χάνει μια ευκαιρία στο 19 με το Λαμέλα για να ανοίξει το σκορ. Και το Paris Saint-Germain Liverpool εκεί έχει big goal. Προηγείται Paris με 1-0. Είναι τα πιο ενδιαφέροντα και η Μπαρτσελόνα παίζει και άλλα μάτσα έχει ενδιαφέρον και το Πόρτο Σάλκε που παίζονται τώρα και η Ντόρμουντ παίζει με την Μπριζ. Γενικά έχει αρκετά ωραία μάτσα σήμερα και επειδή πια είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική των ομίλων Champions League, είναι και μάτσα που κρίνουν προκρίσεις, πρωτιές σε κάποιους ομίλους. Αλήθεια είναι. Και όλα αυτά. Αλήθεια είναι. Από ό,τι έχω δει σε κάποιο γήπεδο, δεν έπαιξε κάποια Μολότοφ. Ούτε είχαμε κανένα ντου από τους οπαδούς και όλα αυτά. Άντε βρε. Αν και είναι κάτι συνηθισμένο στο Champions League, κάτι που ακόμα δεν το έχουμε διαβάσει. Λες, αλλά λογικά σε λες και εσείς είστε Παναγίτσες, ας πούμε. Περίμενε. Φίλε, εγώ το είπα και το πρωί. Ναι. Ότι κάτι ανάλογο, αλλά σε μικρότερο βαθμό, γιατί δεν είχε Μολότοφ, ναι. που είναι πολύ μεγάλη χοντράδα, ναι. είχε γίνει, ρε φίλε, τότε με το ΠΑΟΚ Rapid Viennis. Ναι. Σε μικρότερο βαθμό, λέω εγώ όμως. Ναι. Έτσι. Που οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν αρκετά. Δηλαδή, το ότι έγινε στο ΑΕΚ Άγιαξ είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ ολόκληρο σκηνικό μέσα στην Αθήνα. Με Παναθηναϊκούς και. Εσύ την είχες φάει, νομίζω, τρεις αγωνιστικές. Πώς είχες φάει. Έλαντε. Τρεις είχες φάει, νομίζω. Τρεις. Δεν θυμάμαι. Θα σε γελάσω. Γενικά, η μνήμη μου σε όλα αυτά είναι πολύ ασθενής. Ναι. Αλλά το σκηνικό πάνω κάτω έμοιαζε, ρε φίλε. Απλά δεν είχε τέτοια χοντράδα. Όπως το χθεσινό. Εντάξει, ναι, χθες ξέφυγαν λίγο τα πράγματα. Και τότε είχαν ξεφύγει, ζητούμπα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό. Ξέφυγα ήταν λίγο παραπάνω. Εντάξει, τώρα μολότοφ, ρε φίλε,
Πού έχει ένα δυσμολόγηση αγώνα Champions League, ο Μίλων Champions League. Όχι, είναι αλήθεια ότι αυτό το δηλαδή, ακόμα και πέρσι σε εκείνο στο Μπιλμπάο, ρε φίλε, ποιοι ήταν. Πιανού ήταν οι οπαδοί φιλοξενούμενοι. Όχι, το Ερυθρό Αστέρα ήταν. Στο Μπιλμπάο που είχε γίνει πέρσι ένα χαβάλε μεγάλο. Τέλος πάντων. Ήταν πολύ χοντρό αυτό που έγινε στο ΆΚΑ. Το κατηγορητήριο από ό,τι βλέπουμε που έχει βγει σήμερα είναι αρκετά βαρύ για την ΑΕΚ. Και αναμένεται να πέσει η Νίκο Παπαδόπουλε και ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό κλασέ. Κλασέ. Κλισέ λοιπόν. Ωραία. Ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό κλισέ Νίκο Παπαδόπουλε. Ποιο είναι, θα πέσει βαρύ ο. Ο Πέλεκης. Έτσι, μπράβο, μου αρέσει. Ο Πέλεκης. Βαρύ ο Πέλεκης. Ή αλλιώς καμπάνα. Ναι. Έτσι, αυτά ναι. Τα γνωστά τα δικά μας. Έτσι. Βαρύ ο Πέλεκης. Αναμένεται να πέσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τόσο μακριά. Όσο... Η UEFA βάζει την ΑΕΚ στη Λεμιτόμο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν, νομίζω Δεν ξέρω να φτάσει τόσο μακριά που να έχει να κάνει με αποκλεισμό, ξέρω εγώ, από την Ευρώπη. Αλλά και αυτό μπορεί να το αποκλείσει τώρα. Τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, για δώσε λίγο την γκολ έχουμε στο Champions League. Έχει βάλει γκολ με Παρί. Ναι. Ένα γκολ τυχερό θα το χαρακτήριζε. Στα παιχνίδια των 8 παρα 5 είχαμε Ατλέτικο Μονακό 2-0 με 10. Ολοκλήρωση Ατλέτικο που στο 20 το καθάρισε το over δεν κάθισε ποτέ όμως. Ναι, έχασε και ένα πέναλτι ο Φαλκάο στο δεύτερο. Ναι. Λοκομοτίβ Μόσα Γαλατά. Χειροκροτήθηκε Νίκο Παπαδόπουλο. 2-0. Χειροκροτήθηκε το χάσε. Ναι. Λοιπόν... Όχι πρώτο δεύτερο το χάσε. Χειροκροτήθηκε γιατί επέστρεψε ρε φίλος αντίπαλο. Χειροκροτήθηκε για να το χάσε. Α, ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, και στα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη, είπαμε έχουμε Νάπολη Ερυθρό Αστέρα 1-0. Η ομάδα του Βλάντα Μιλόιβιτ. Μιλόιβιτ έχει κερδίσει τη Λίβερπουλ στο Βελιγράδι. Δεν έχει χάσει από την Νάπολη και εκτό αν έχει μαζέψει 10 γκολ μέχρι τώρα και ένα σήμερα 11. Καλά πάει. Τσερβένα Σβέστα η οποία παίζει για την πρόκριση. Δηλαδή δεν είναι εκτός. Διάφορη, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γκολ και στο Παρί Λίβερπουλ 1-0. Και στα υπόλοιπα όλα είναι κουλούρια. Μπόρουσια Μπριζ, Άιντχόφεν Μπαρτσελόνα, Πόρτο Σάλκε και Τότεναμ Ίντερ, το οποίο παρακολουθεί γνωστό δημοσιογράφο τη Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιογράφη. Στη δημοσιογράφη, ναι, μάλιστα. Ναι, είναι αυτοί που δεν πήγαν για δουλειά λογικά στην. Όχι, ρε φίλε, ταυτόχρονα με τη δουλειά υπάρχει και η ευκαιρία να δει ένα παιχνίδι Champions League. Γιατί να μην το εκμεταλλευτεί, δηλαδή. Γιατί άλλοι πήγαν στη δεξιτή που έμαθα. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Okay. Πόσα άτομα βάζει στη δεξιτή που, 6? Δεν χρειάζονται. Και τα δύο που ήταν πολλά ήταν. Σωστό. Εδώ με ένα βγαίνει δουλειά, Νίκο. Με ένα βγαίνει δουλειά. Πολλέ φορέ και με κανένα βγαίνει δουλειά, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, θα πάμε και στο Λονδίνο πιο μετά. Θα μιλήσουμε με Αγάπη Γαβριλίδου που έχουμε κάνει μια συνεννόηση. Για να πάρουμε ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ από εκεί. Αύριο τέτοια ώρα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίζει τη Τσέλσι. Αφού το σκάνδαλο, ρε φίλε, το ξέρεις ότι είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Η Τσέλσι έχει προκριθεί και οι άλλοι τρεις παίζουν για την πρόκριση. Και το VT Μπάτε μπορούσε να φύγει στις 8. Καλό, πρέπει να είναι η ίδια ώρα. UEFA Μάφια, φίλε. Είναι, ρε φίλε, α πούμε κάτι. Δεν με ρίμνησαν. Δηλαδή, ναι. Αν έχει γίνει δουλειά και έχει κερδίσει η Μπάτε, ο ΠΑΟΚ αύριο με τη Τσέλσι. Τριλαλούν και δύο χορεύουν. Μια χαρά. Νιστάζει λίγο, φίλε μου. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Ακολούθησε με λίγο σε αυτό. Ναι. Ο καφές αργά το απόγευμα για μέρες καλή ώρα τέτοιες είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αργά το απόγευμα. Όχι 5 η ώρα, 7 η ώρα. Πόσο καφέ θες να πιω, Ρέμι? Να μην πιείς, φίλε, 5, αυτό σου λέω. Θα κάνεις εκείνη τώρα μια υπομονή και θα πιείς 7. Κατάλαβες. Γιατί όντως τις τελευταίες μέρες που αναγκαστικά το χρησιμοποιώ με έχει βοηθήσει αρκετά, είναι η αλήθεια. Κατάλαβες. Βέβαια πάλι κάπου εκεί σε 11.30 αρχίζει και σβήνει λίγο το καντιλάκι. Αλλά ρε παιδί μου, οκ. Okay. Κρατάς καλύτερα. Οκ, okay, φίλε. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα, Λονίκο Παπαδόπουλο, για πες. Τι θα πούμε, φίλε. Τι θα πούμε. Αυτά. Θα κάνουμε. Αυτά. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει. Δεν είδαμε GNTM, δεν έχει GNTM να ασχοληθούμε, να δούμε. Είπαμε, χθες έφυγε εκείνη η νερόβραστη. Ρε, φίλε. Έφυγε άλλη νερόβραστη. Δεν θυμάμαι πώς λένε. Χριστιανά, πώς λένε. Σήμερα στη φωλιά των Κούκου και. Όλες πηγαίνουν την επομένη, ναι, και άφησε αιχμές. Τι αιχμές άφησε και αυτή πάλι. Και διάφορες έτσι υπόνοιες για πράγματα που γίνονται στο σπίτι και ναι. λίγο χολή έβγαλε. Ναι. Εντάξει, οκ, okay, μέχρι εκεί. Όλες βγάζουν, ρε φίλε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι είναι και μέσα στις τρίτες και τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει. Ότι θα βγάζετε χολή. Ναι, θα βγάζετε χολή για να έχουμε, ρε παιδί μου, να γίνεται κουβέντα. Άνα, γεια σου. Γιατί άμα πείτε όλα καλά και ήμασταν πολύ αγαπημένες, τι να το κάνω. Δεν είναι καλό αυτό να γίνεται. Έτσι. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό να γίνεται. Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο για Άρη, θα πούμε δύο πραγματάκια. Mm-hmm. Έχουμε και από εκεί. Ποιο παίζει? Με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο παιχνίδι να φτιάξει. Με τα μωρά του Γιώργου Δόλου. Τάχα μωρά, ναι. Ναι, με τα μωρά. Πότε είναι αυτό, Κυριακή. Κυριακή 7 η ώρα. Ωραίο μάτς. Κυριακή 7 η ώρα. Ζωντανά από την Έρτη και το Λίμπερο 107,4. Ναι, ωραίο μάτς ήταν αυτό. Καλό θα είναι. Έχει ενδιαφέρον για την πεντάδα. Γιατί είναι ισόβαθμοι, έτσι στου 18 βαθμού. Καλέ ομάδε και δύο, λογικά και οι δύο θα είναι στην πεντάδα. Στο τέλο σεζόν, λογικά. Παναθηναϊκό Ευρώπη δεν βγαίνει. Ναι, αλλά σβήνει.
Θέλει να βγει στην πεντάδα. Για να μπορεί να βγει του χρόνου. Αυτό είναι ο στόχο του. Του χρόνου, όταν λες. Να σβήσει, ρε παιδί μου, τη χρονιά αυτή. Ναι. Κατάλαβε. Ωστόσο, του χρόνου να μπορεί να παίξει. Α. Να μην, δηλαδή, μην βγει φέτο 7ο και αν του χρόνου στρώσει, ξέρω εγώ, ναι. Να μην μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Αν βρει λύση στο διοικητικό του, που, γιατί να βρει, μια χαρά είναι και έτσι. Ναι. Τέλο πάντων, οκ. Okay. Κατάλαβε. Γι' αυτό θέλουν να βγουν αυτή την πεντάδα για να σβήσουν αυτή τη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Που έτσι κι αλλιώ θα παίξουν. Ναι, αυτό ακριβώ. Αλλά και πάλι ο Άρης έχει το κεντρικό. Έχει και ο Ηρακλής Βόλια, για το οποίο θα ενημερώνουμε. Τώρα, ο Ηρακλής παίζει με την Μπενφίκα. Βέβαια. Έτσι, Λισμπόα. Τώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Live in. 9.30 Πορτογαλία. 9.30 Central πρέπει να είναι, έκανε 10.30 Ελλάδος. Ναι. 10.30, 11.30 νομίζω η Ελλάδος. 10.30. Ναι, νωρίς, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Δηλαδή, ρε φίλε, εφημερίδα κρατάει τώρα, κρατάει φίλο. Για να βάλει Μπενφίκα Ηρακλής στο βόλεϊ 10.30. Ένα πενταράκι στο τέλος και το βάλουμε. Λες, ε. Και άμα πάει tie break, κακό. Πω, για τελειώσει 2 η ώρα το βράδυ. Και λέει ο άλλος. Αυτό είναι Sev Challenge Cup. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Και πάω σου πω κάτι τώρα, δηλαδή. Μια εφημερίδα δεν μπορεί να κρατήσει και να μην ανοιχτεί. Οι άλλες τώρα στις διεθνειακές, δηλαδή πιστεύω. Όχι, ρε. Θα περιμένουν τον Ηρακλή να το βάλουν το βόλεϊ. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Και πάω και βόλεϊ. Είχα δει ότι η Πολωνία είχε κερδίσει 1-0. Στο πρώτο σετ. Μπαίνει στην εφαρμογή του Πάκου 24 ο Νίκος Μοσχοβίτης, έτσι δεν μπορείτε να κατεβάσετε κι εσείς. 3-1 έχασαν τα παλικάρια. Και την εφαρμογή του Λαμπαουτάρης φυσικά. Μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Χάσανε. Ναι, κέρδισαν οι Πολωνοί 3-1. Αποκλειστήκατε. Όχι, αφού έχει ρεβάνσει, φίλε. Στην Πάκου Σπορτ Αρίνα. Ναι, την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Και ξέρει τι γίνεται στο βολεϊ. Φοβερό, φίλε. Λοιπόν, τώρα ο Πάκου παίζει αυτό το. Δεν ξέρω αν το Sev Challenge Cup ή Sev Cup είναι κάτι άλλο. Ο Πάκου. Προηγούμενο καιρό έπαιζε προκριματικά Champions League. Περνάει την μια ομάδα πολύ ωραία. Παίζει λοιπόν με αυτού του Γερμανού πριν μια εβδομάδα δύο. Έρχονται οι Γερμανοί εδώ και κερδίζουν 0-3. Εντάξει. Σκέφτεσαι τώρα εσύ και λες η Ρεβάντς, τι παίζεται στο 0-3. Προφανώς λες. Πάει 0-3 και μετά παίξει σετ. Και μετά παίξει σετ. Όχι, καλέ μου φίλε. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο σετ στη Γερμανία και τελειώνει 1-0. Κερδίζει η Γερμανία. Λέω εγώ τελείωσε. Μου λένε όχι, δεν τελείωσε. Τι δηλαδή. Το χρυσό σετ παίζεται. 3-0-3-1. Είναι το ίδιο. Δηλαδή στο βόλεϊ υπάρχει η καθαρή νίκη και η νίκη που παίρνει λιγότερους βαθμούς. Η καθαρή νίκη είναι 3-0-3-1 που παίρνει 3 βαθμούς. Ναι, ναι, ναι. Και το 3-2 παίρνει 2 βαθμούς. Και παίρνει έναν άλλο. Μπράβο. Οπότε λοιπόν, αν χάσεις 0-3 και κερδίσεις 1-3 στο δεύτερο, πας χρυσό σετ. Δηλαδή ο άλλος έχει κερδίσει 4 σετ και εσύ 3 και παίζεις χρυσό σετ, ρε φίλε. Δεν είναι πολύ άδικο αυτό. Τι βλακία. Φάουλ για την Ίντερ σε κάτι. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, 30 μέτρα στην τωρινή. Ο Ποσεντίνο πριν ήταν με το σακάκι, αλλά μάλλον. Τώρα που βαράγε το σακάκι. Ναι, 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 ναι. Το βάλαμε και μέχρι πάνω γιατί λογικά στο Λονδίνο δεν έκανε μείον 2. Δεν καταλαβαίνει, σακάκι, πανικά. Ο Σπαλέτρη φίλε στην Αγία Πετρούπολη, δεν θα καταλάβει. Το νόμο του έχει κάνει εκεί πέρα. Στην Αγία Πετρούπολη και αν θυμάσαι, πάντα τη λάκρα την είχε έξω. Ποτέ δεν είχε σκουφιά και τέτοια. Δηλαδή πρέπει να είχε πάρα πολύ κρύο για να βάλει σκουφί. Ο Σπαλέτη. Γιατί εγώ έχω ρωτήσει λάκρα και να το ξέρετε κι εσείς που δεν ναι. Το γνωρίζετε. Κρατάει τέτοιο. Το χειμώνα, εσύ που δεν έχεις μαλλιά, του λέω δεν κρυώνει. Λέει το νιώθεις λίγο παραπάνω. Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Γιατί όταν πιάνει κρύο, δηλαδή σαν το κεφάλι δεν κρυώνει. Κρυώνει. Φυσικά κρυώνει. Και αυτό το κρυώνει λίγο παραπάνω. Κρυώνει περισσότερο. Σκεφτείτε ο λάκρας λοιπόν. Έξω κάνει κρύο το κεφάλι, κρυώνει. Μου γούδω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε και στο Λονδίνο να πάρουμε ρεπορτάζ από εκεί. Βρέχει γκολ στο Παρίσι. Τώρα θα θέλει ο αυτός ο πάντων. Αλλά, λοιπόν... 2-0 η παρέα τη Λίβερπουλ, λοιπόν. Αλήθεια είναι. Σφίξαν τα γάλατα. Πολύ. Στο Άνφιλντ. Ο όμιλος αυτός έχει, πριν την αγωνιστική τη σημερινή, έτσι, 6 η Λίβερπουλ, 6 η Νάπολη, 5 η Παρί. Και 4 ο Ερυθρός Αστέρας. Με τα αποτελέσματα που είναι τώρα, η Παρί πάει πρώτη. Όχι, δεν πάει πρώτη. Η Παρί πάει στους 8, η Νάπολη πάει στους 9, μένει εκτός ο Ερυθρός Αστέρας και η Λίβερπουλ μένει στους 5, φίλε. Και τελευταία αγωνιστική ποιος παίζει. Παίζει η Λίβερπουλ, έχει ξεμπερδέψει τον Ερυθρό Αστέρα που έχασε. Τελευταία αγωνιστική η Λίβερπουλ παίζει με την Νάπολη στο Άνφιλντ και ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται η Παρί. Λες να περάσει η Λίβερπουλ. Αν μείνουν τα αποτελέσματα έτσι, αν μείνει όπως είναι τώρα. Αν και έχει πάρα πολύ παιχνίδι ακόμα, απλά το αναφέρουμε. Είχε δοκάρει Τότεναμ ένα πολύ ωραίο σουτ του Ντάιερ, νομίζω ότι ήταν. Πήγε στο οριζόντιο δοκάρι τη Ίντερ. Χάζομαι την βαθμολογία τώρα. Δεν είναι live, αλλά θα τη φτιάξουμε. Όπως είναι, όπως σου είπα είναι, ρε. Ναι, είναι 6 Νάπολη Λίβερπουλ, 5 η Παρί. Ναι, θα πάει 8 η Παρί και μετά θα είναι η ματιά μου. Αχ, και να μην περάσει λίγο. Ναι, μετά σφιχτά τα πράγματα, φίλε. Κρίμα. Τι
κρίμα, τι κρίμα. Σφιχτό. Θα είναι πισωγύρισμα για τη Λίβερπουλ, φίλε μου, γιατί πέρσι πήγε μέχρι τελικό. Έτσι. Δηλαδή το να μείνει φέτος στον πίσω, εντάξει, δεν είναι και κανένα όμιλο με παιδάκια. Και υποτάχθηκε μετά. Καλά, ρε φίλε, οκ. Okay. Εντάξει. Έτσι έκλεισε ο κύκλο τη Ρεάλ Μαδρίτη όμω. Κύκλο Ρεάλ έκλεισε. Αν και φέτος εγώ δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Όταν έφυγε ο Ζιζού. Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay. Εντάξει. Απλά σου λέω ότι ούτε φέτος μπορώ να τα αποκλείσω από την Champions League τη Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ είναι Ρεάλ, αλλά τώρα δεν νομίζω το πάρει και τέταρτη σε χρονιά, φτάνει. Καλά, οκ. Okay. Ποιο το πάρει. Η Παρί. Η Παρί. Γιουβέντους. Γιουβέντους, καλή, ναι. Φέτος έχει Χριστιανό, ναι, είναι καλή. Τους έχει μείνει για αυτούς λίγο κόμπλα όμως, εντάξει. Έχουμε τη συνάδελφο. Hello from Thessaloniki. Γεια σου, αγάπη. Hello from London. How are you? Όχι, no London. London. Έτσι πρέπει το πω, άμα είναι αγγλικό. Παιδιά. Hello from London. Να ξέρετε. Τι. Είμαι εκπλήρη κανονικά. Ναι. Έχω να καταγγείλω ότι μετά το πρωινό που έγινε ένα μικρό λάθος στο όνομά μου στο εισιτήριο. Τώρα, ναι. Τώρα, ενώ το μεσημέρι έχω έρθει κανονικά στο δωμάτιό μου, έχω κάνει check-in με κανονικά. Τώρα έρθω και σε βγάζουν έξω. Έχω αφήσει τα πράγματά μου, έχω πάει στο γήπεδο, γυρίζω πριν από λίγο, πριν από κάμισα ώρα βασικά. Πάω να μπω στο δωμάτιο, δεν λειτουργεί η κάρτα. Κατεβαίνω κάτω να δω γιατί. Και μου λένε ότι φαίνεται ότι έχω φύγει το δωμάτιο. Ναι, είχα φύγει όντως, αλλά δεν είχα. Μάλιστα, ναι, λύθηκε το πρόβλημα. Είμαι μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο δωμάτιο, δεν ξέρω αν θα ξαναφύγω, αν θα μπορώ να ξαναβώ. Ναι. Αλλά ναι, λύθηκε προς το παρόν. Μάλιστα. Θεωρώ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Κατά τα άλλα, όλα καλά εδώ στο Λονδίνο. Τυπική η Άγγλη γενικότερα, θα λέγαμε, αγάπη, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τυπική. Μάλιστα. Τυπικότατη. Μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται τώρα εκεί, για πες. Εδώ. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θέλουμε να ξεκινήσουμε την προσωπική σου εμπειρία. Ωραία. Να μας πεις πώς είναι το Stamford Bridge, ας πούμε, που είναι ένα γήπεδο ευθείο, όπως και να το κάνουμε. Γήπεδο δεν βρίσκεσαι κάθε φορά. Εντάξει, κοίτα τώρα. Εξωτερικά δεν λέει τίποτα. Εσωτερικά η αίθουσα τύπου της Τούμπας, ας πούμε, είναι, το λέγαμε όλοι, είναι τρεις κλάσεις πάνω. Σόπαρε. Είναι λογικό γιατί είναι πολύ παλιό γήπεδο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν δώσει τόση βάση σε αυτά. Δηλαδή πραγματικά η αίθουσα τύπου της Τούμπας είναι πολύ πιο μπροστά. Ναι. Νομίζω ότι το Stamford Bridge δεν είναι σε φάση η Chelsea να το ανακαινήσει σε κάποια φάση. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Είναι σε κάποια φάση. Ναι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι πολύ παλιό γήπεδο και φαίνεται. Και εσωτερικά φαίνεται και εξωτερικά φαίνεται. Αυτό που μας έκανε εντύπωση καταρχάς είναι ότι πήγαμε περίπου μισή ώρα πριν από την συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ και δεν υπήρχε ούτε ένα φως αναμένο στο γήπεδο. Δηλαδή, λίγο να δείχνει κάτι ότι είναι η παραμονή ενός αγώνα. Τίποτα. Ναι. Οικονομία δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω, στην Τζέφη μάλλον κάτι συμβαίνει. Εσωτερικά, εντάξει, το γήπεδο είναι ένα παλιό γήπεδο, απ' την άλλη όμως είναι ένα πολύ επιβλητικό γήπεδο, λογικό, είναι ένα μεγάλο γήπεδο. Τα πανό δεν νομίζω ότι τα μετακινούν. Είναι όλα κανονικά στις εξέδρες περιμετρικά. Δεν κάνουν δηλαδή αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα, που σε κάθε αγώνα ο κόσμος βάζει τα πανό. Α, μπαίνουν μια φορά εκεί. Και τέλος δηλαδή. Ναι, γιατί. Σωστά. Ναι, ήταν όλα εκεί. Είναι όλα εκεί. Δεν φοβούνται μήπως θα πάρουν οι άλλοι. Έτσι είναι. Επίσης, για κάποιο λόγο, πριν από την έδειξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου, έπαιζε ο ύμνος στο Champions League. Ασταμάτητα όμως και ξανά και ξανά και ξανά. Γλέντι, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Την αίθουσα τι ήταν αυτή. Ναι, δεν ξέρω. Αφού τους ρωτούσαμε, τους λέγαμε Champions League δεν είναι. Ναι. Ξανά όμως. Champions League ο ύμνος. Έπαιζε συνέχεια. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, εντάξει, έγινε στην συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μίλησε και ο Πόντιους Βέρμπλουμ και οι δύο ουσιαστικά συμφώνησαν. Πριν πας, αυτό ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση πάντα στα αγγλικά γήπεδα. Πάντα μου έκανε εντύπωση και το παρατήρησα και τώρα στη Τσέλσι. Ότι κάθε φορά στις κερκίδες τους αλλάζουν τα καρεκλάκια ανάλογα με την εταιρεία που τους δίνει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Chelsea φορούσε άλλη εταιρεία, είχε άλλο στο ένα πέταλο την εταιρεία, το σήμα το είχε μέσα στα καρεκλάκια. Τώρα είχε το καινούριο, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Με αερογράφο τα γράφουνε. Είναι πολύ, πολύ έντονο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει το σήμα σε ένα μέρος, υπάρχει παντού. Ναι. Δηλαδή σε μία ολόκληρη κερκίδα σχηματίζεται το σήμα. Δηλαδή κάθε φορά τι γίνεται, αλλάζουν τα καρεκλάκια. Εντυπωσιακό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω με αυτό. Ναι. Τα προσέχουν αυτά μάλλον. Ναι. Νομίζω εντάξει και οι συμφωνίες ήταν τεράστιες.
Λοιπόν, για κάτσε λίγο, Premier League, έχουμε οπότε... πέναλτι για τη Liverpool στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, από ό,τι καταλαβαίνω, 45. 2-0 είναι το πάρει Liverpool, να δούμε αν είναι πέναλτι για τη Liverpool. Συνέχισε, αγάπη, σε ακούμε. Έλεγα για τη συνάντηση τύπου, εντάξει, νομίζω ότι αυτό που κρατάμε είναι και από τους δύο, και από τον Ρασβάνο Τσέσκου και από τον Βέρμπλουμ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ όχι απλά για ένα παιχνίδι, έχει έρθει με όλα τα όπλα για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ο Λουτσέσκο επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι προφανώς η πίεση στο πρωτάθλημα υπάρχει, λόγω και του, υπήρχε μάλλον στην αρχή, λόγω του 0-2 και γενικότερα επειδή το πρωτάθλημα είναι κατά τα αυτοσκοπός για τον ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένας να πει ότι ο ΠΑΟΚ υποτιμάει το Europa League και το αφήνει τέλος πάντων στην άκρη. Ξέρουν όλοι νομίζω ότι αγάπη, το νομίζω αγάπη δύσκολο. Ότι δεν τον παίρνει τον ΠΑΟΚ να πάει στο Stamford Bridge και να υποτιμήσει τη Chelsea, γιατί αν το κάνει το κοντέρ θα γράψει. Κοίτα. Είναι η ατάκα του Βέρμπλουμ πάντως. Ήταν ότι ελπίζω αυτή τη φορά να μην υπερτιμήσουμε την Chelsea. Να μην τη φοβηθούμε ναι, παραπάνω δηλαδή. Κατάλαβα. Δηλαδή θεωρείς ότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ τη σεβάστηκε παραπάνω από όσο έπρεπε. Δεν διαφωνώ ναι, πολύ. Το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα και νομίζω ότι να σου πω κάτι, Νίκο. Όταν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κρατήσει το σκόρ στο 1-0 στην Τούμπα, γιατί για μένα είναι κατόρθωμα κόντρα σε αυτή την Τζέλση που στην Τούμπα έπαιξε με τους κανονικούς του παίκτες και όχι με πολλές αλλαγές, μόνο Αζάρ απουσίαζε ουσιαστικά. Δεν είναι λίγο πράγμα να κρατάς το σκόρ στο 1-0. Βέβαια εντάξει, η Τζέλση είχε χάσει πολλές ευκαιρίες, αλλά το αποτέλεσμα είναι που μένει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το κατάφερε, ωραία. Νομίζω ότι με βάση αυτό ο ΠΑΟΚ ήρθε εδώ, πιστεύοντας ότι θα βρει απέναντί του, και έτσι όλα δείχνουν, έτσι μεταφέρουν και οι Άγγλοι, μια Chelsea με πολλές αλλαγές, που ουσιαστικά έχει κλειδώσει την πρωτιά και την πρόκριση, και πιστεύει ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλη επιλογή, για να καταφέρει κάτι καλό. Ναι. Φυσικά εγώ όλα ξεκινούν και από το άλλο παιχνίδι. Νομίζω το momentum τώρα, δηλαδή ας πούμε, υπήρχαν άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στη σεζόν ως τώρα, που μετά μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, παράδειγμα, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ωραία. Τώρα έχει να παίξει ένα παιχνίδι τη Δευτέρα στην έδρα της Λαμίας. Οκ. Okay. Δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι ένα παιχνίδι στην έδρα της Λαμίας τη Δευτέρα. Η Chelsea ναι, έχει να παίξει 4 μάτς μέσα σε 10 μέρες. Έτσι. Έχει χάσει και από την Tottenham. Έχει χάσει μέρες στις 2. Ναι, έχει χάσει. Σωστά. Σωστό και αυτό. Έχει χάσει από την Tottenham. Οπότε της ήρθε ένα χαστούκι. Δηλαδή δεν είναι αυτή η ευθεία γραμμή ότι όλο κάνει καλά αποτελέσματα και όλα αυτά. Και επειδή έχει προκριθεί και όλο στο Europa League, μπορεί το momentum να είναι λίγο ευνοϊκό για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί, ότι θα πάει αύριο και θα κερδίσει 0-2 σβηστά. Έτσι. Απλά το momentum είναι λίγο τέτοιο που μπορεί το κίνητρο το παραπάνω του ΠΑΟΚ να παίξει ρόλο στο παιχνίδι. Αν του πάει και το μάτς λίγο, έτσι. Έτσι νομίζω. Ναι, συμφωνώ. Γιατί εντάξει. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να παίξουν σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή. Όταν ένας παίζει στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το να πάει να παίξει με τη Chelsea, έτσι, είναι η μεγαλύτερη βιτρίνα του στο Europa League. Ναι. Οπότε νομίζω το κίνητρο είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, okay, θα το δούμε αύριο αυτό. Κοίτα τώρα, όσον αφορά τώρα στις επιλογές, ο Λουτσέσκου επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι όσοι βρίσκονται εδώ είναι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Βέβαια, αν σταθούμε λίγο στον Ελκαντουρί, στον Μωρίσιο και στο Βαρέλα, και οι τρεις έχουν χάσει κάποιες προπονήσεις τελευταία. Αλλά φαίνεται ότι είναι καλά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι είναι διαθέσιμη στην πρώτη φάση. Θα δούμε αν θα είναι και στην ενδεκάδα. Τώρα από εκεί πέρα και από την Chelsea βγαίνει ότι υπάρχουν διάφορες αλλαγές. Το λέγαμε νομίζω και από χθες. Αυτό βγαίνει και εδώ σήμερα από τους εκπροσώπους του τύπου της Chelsea. Mm-hmm. Ότι γενικά περιμένουν μια ομάδα με αλλαγές και με παίκτες που μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, ακόμα και στο τέρμα, ας πούμε, Καμπαγέρο προορίζεται να ξεκινήσει. Γενικότερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκεί πάει να χτυπήσει. Βέβαια τώρα όταν μιλάμε για αλλαγές στη Τσέλσι, εννοούμε να παίζει ο Πέδρο, να παίζει ο Μωράτα, να παίζει ο Φάμπρεγκας, να παίζει ο Λόφτος Τσίκ. Δεν είναι αμελητά ποσότητα, αλλά δεν είναι η ίδια Τσέλσι με το αν έπαιζε ο Αλόνσο, αν έπαιζε ο Αζάρ, αν έπαιζε ο Καντέ. Ο Καντέ είναι να μην παίξει αύριο δηλαδή. Όχι, ο Καντέ είναι να μην παίξει. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν φαίνεται να ξεκινάει και νομίζω ότι είναι και λογικό. Mm-hmm. Και ο Αζάρ φυσικά είναι εκτός όπως το είχαμε πει.
Οπότε θα είναι μια Chelsea λίγο αλλαγμένη. Αλλά και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα έχει μερικές αλλαγές. Αυτό που βγαίνει από χθες είναι ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε Χατσερίδη στην αρχική ενδεκάδα. Mm-hmm. Νομίζω θέση του Βαρέλα, αν τελικά συμβεί αυτό. Θυμίζουμε ότι ο Βαρέλα είχε υποστεί διάστρεμα το Σάββατο. Ελαφρύ μεν, αλλά τον κράτησε εκτός και μέχρι τη Δευτέρα είχε ενοχλήσεις. Οπότε... Τη χάσαμε την αγάπη. Συζητήθηκε αυτό. Έλα, όχι, δεν τη χάσαμε, εδώ είναι. Ναι. Ναι, εδώ είμαι. Συζητήθηκε αυτό το δεχόμενο να ξεκινήσει ο Χατσερίδης. Δοκιμάστηκε κιόλας. Είναι το ένα ερωτηματικό αυτό. Mm-hmm. Και από την άλλη υπάρχει και ερωτηματικό για τη μεσαία γραμμή. Επίσης ο Μαουρίσιο έχει χάσει προπονήσεις κι αυτός. Και αυτός μέχρι Δευτέρα και μέχρι και χθες είχε μικροενοχλήσεις. Βρίσκεται φυσικά εδώ. Και υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε ένα δίδυμο Κάνιας Βέρμπλουμ στην μεσαία γραμμή, φυσικά με τον Μπέλκα μπροστά τους. Mm-hmm. Στην άμυνα, για να τα πούμε λίγο πιο συγκεντρωμένα, αν ξεκινήσει ο Χατσερίδης θα είναι μαζί με τον Κρέσπο, αλλιώς θα είναι ο Βαρέλα με τον Κρέσπο το γνωστό δίδυμο, δεξιά ο Μάτος, αριστερά έχει βάλει πολύ σοβαρή υψηλότητα ο Τόσκα. Νομίζω είναι και λογικό, για μένα δηλαδή, το έλεγα και προχθές με τον Σταύρο και τον Στέργιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Τόσκα κιόλας ήταν από τους λίγους που είχαν σταθεί σε υψηλό επίπεδο στο πρώτο μάτς, που η πίεση ήταν αρκετή. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι, ο Τόσκα για αυτά τα παιχνίδια είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Πιο πολύ αμυντικός είναι. Ακριβώς. Σε αυτά τα μάτς που το χρειάζεσαι. Ακριβώς. Την μεσαία γραμμή είπαμε, Βέρμπλουμ κάνει αυτό ένα δίδυμο που φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο. Το θεωρώ λογικό γιατί επίσης ο Βέρμπλουμ δεν έπαιξε το προηγούμενο Σάββατο. Είχε ξεκινήσει ο Μαουρίσιο. Οπότε το θεωρώ λογικό από την άποψη ότι ίσως από τότε να υπήρχε στο μυαλό του Λουτσέσκου ότι ο Βέλγκουμ θα ξεκινήσει αύριο. Mm-hmm. Με τον Μπέλκα λίγο πιο μπροστά. Στα άκρα τον πρώτο λόγο έχουν ο Λιμνιός μαζί με τον Αμπά και κορυφή φυσικά ο Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Αυτή είναι έτσι μια δοκιμή που έγινε. Εντάξει, περισσότερο. Αυτή η πιθανή ενδεκάδα έχει αρκετή λογική. Δηλαδή έχει δύο γρήγορους στα άκρα, δύο αμυντικογενείς χαφ, όπως είναι ο Κάνιας με τον Βέρμπλουμ. Έχει τον έναν από τους δύο μπακ που είναι πιο, και αυτός πιο αμυντικογενής. Εντάξει. Έχει μια λογική αυτή η ενδεκάδα. Εφόσον ναι, είναι, και εγώ αυτό είναι αυτή. Εντάξει. Και χωρίς μεγάλα ρίσκα. Ναι. Δηλαδή, θεωρητικά ναι. Ναι. Τις σταθερές δεν τις χαλάει. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες ο Πρίγιοβιτς να μην ξεκινήσει και να έχει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό στην κορυφή, αλλά σε ένα μάτς που παίζει ουσιαστικά το τελευταίο σου χαρτί, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια έκπληξη στην κορυφή. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μεγάλη έκπληξη στα άκρα. Ο Μπίσες Βαρ δεν είναι πολύ καλά, δεν νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας αυτό το παιχνίδι. Μοιάζει πιο λογικό να συγκεκριμένος ο Λιμνιός που τακτικά στέκεται πιο καλά και από την άλλη ο Ζαμπά. Ναι, και που μπορεί να βρει χώρους τέλος πάντων όσους σου δοθούν και μπορεί να βρει σε κόντρα επίθεση. Γιατί η λογική λέει ότι αύριο ο ΠΑΟΚ θα περιμένει και θα ψάχνει αυτό το πράγμα. Την κόντρα επίθεση. Τέλος πάντων, δεν θα έχει αυτό την μπάλα στα πόδια του. Όπως συνηθίζει στα περισσότερα παιχνίδια. Σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Okay. Και είπαμε για την Τσέλσι ότι. Είπαμε εκτός είναι ο Αζάρ, εκτός είναι και ο Μόουζες που έχει βασικό ρόλο στην αγγλική ομάδα. Έχουμε εικόνα ενδεκάδας από εκεί, πάνω κάτω. Κοίτα, έχουμε στο περίπου. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές, ναι, και οι δοκιμές. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, πούμε, ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θα μείνει εκτός ο Καντέ. Όλο αυτό το στίκ, ας πούμε, που είναι ένας παίκτης, είχε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του στο ξεκίνημα και πριν από λίγο καιρό κιόλας. Για το γεγονός ότι δεν είχε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι πάει να ξεκινήσει. Ο Φάμπρεγκας μαζί του στην μεσαία γραμμή. Ο Μωράτα στην επίθεση, ο Γουίλιαν κανονικά, τέτοιες επιλογές. Δηλαδή δεν είναι εκτός, και αυτός. Και η Χίλη θα παίξει. Είναι παίκτες που σαν ονόματα είναι καλά. Απλά μέχρι τώρα δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή ο Κέιχιλι και αυτός όπως ο Λόφτος Τσικ είχε θέμα. Ο Κέιχιλι στην αρχή της σεζόν και ολόκληρο θέμα του ότι δεν έπαιζε γενικότερα και ήταν ουσιαστικά εκτός ομάδας. Τώρα πρέπει να έχει, τα τελευταία παιχνίδια πρέπει να έχει. Πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Ναι. Αλλά είναι αυτό, Νίκο, σαν ονόματα τώρα άμα τα δεις, δεν μπορείς να πεις ότι η Chelsea, ας πούμε, πάει με τα δεύτερα. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ναι.
Απλά πάει με παίκτες που ίσως είχαν λιγότερο χρόνο μέχρι τώρα. Okay. Αυτό στο αγωνιστικό νομίζω. Αυτά κρατάμε. Okay. Στα του κόσμου έχουμε περίπου εικόνα τι γίνεται, πόσοι έρχονται, πόσοι θα είναι, πώς θα μπουν μέσα. Γιατί κοίτα τώρα, ένα ζήτημα. Άμα ακούσεις λίγο τις συζητήσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις ότι πρέπει ο καθένας να δέχεται ακόμη και σήμερα καμιά 10 μηνύματα την ώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη κουβέντα. Η κουβέντα είναι αυτή. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει σήμερα το βράδυ, πόσος κόσμος έρχεται ακόμη και τώρα. Έχουμε εικόνα από το σημείο, το ένα σημείο μάλλον, που θα τοποθετηθεί ο μεγάλος όγκος των φίλων του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 24. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ξέρουν όλοι ότι πάρα πολλοί ΠΑΟΚτσίδες έχουν πάρει εισιτήρια από την Τσέλσι και θα είναι διασκορπισμένοι. Υπήρχε μία πληροφορία ότι ο αριθμός του κόσμου που βρίσκεται εδώ χωρίς εισιτήριο αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάνει και τις 2.500 με 3.000. Ή χωρίς εισιτήριο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, ωραία. Είναι μια πληροφορία που έχει ακουστεί, τη μεταφέρουμε επιφύλαξη βέβαια, αλλά φτάνει αυτό το νούμερο, έτσι λέγεται. Ναι. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Ωραία. Πολύ όμορφο. Αλλά γενικότερα, ας πούμε, η κατάσταση εδώ δεν είναι, ας πούμε, όπως ήταν στη Βουδαπέστη, όπως μετέφερε τότε και ο Σταύρος και ο Στέργιος, ότι σε όλη την πόλη φαινόταν ότι είναι αυτό το παιχνίδι και συναντούσες παντού κόσμο. Εδώ προφανώς το Λονδίνο είναι τεράστιο. Δεν έχουμε συναντήσει, ας πούμε, μες στην πόλη, που δεν κινηθήκαμε και πολύ, μια αλήθεια ακόμα, κόσμο πολύ. Αλλά από τους ανθρώπους που πάω βγαίνει ότι τα μηνύματα και τα αιτήματα είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Νομίζω ότι αύριο πιο πολύ μέσα στην ημέρα θα μπορούμε και να εικόνα. Και πλησιάζοντας και προς το γήπεδο θα υπάρχει μια εικόνα έτσι λίγο καλύτερη. Αλλά γενικά, ένα πάλι όπως είχε γίνει και στη Βουδαπέστη και είναι έτοιμοι δηλαδή και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να κάνουν ό,τι μπορούν. Δηλαδή να είναι από νωρίς στο γήπεδο και ό,τι μπορούν να το κάνουν. Ναι. Τώρα αν θα μπορέσουν όλα αυτά να εξυπηρετηθούν δεν το ξέρω και το βλέπω δύσκολο από την άποψη ότι οι Άγγλοι είναι Άγγλοι, δεν κάνουν πίσω σε τίποτα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Οπότε, αυτοί που δεν έχουν, πολύ δύσκολο θα βρουν λύση τελευταία στιγμή. Έτσι φαίνεται. Απλά είναι και πολλοί αυτοί που αναμένονται αύριο. Ναι. Δηλαδή από το πρωί, αεροπλάνο, αρκετά. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά εντάξει, θα το παρακολουθούμε και αύριο, θα το δούμε. Ωραία. Και πώς. Ωραία, αγάπη. Σε ευχαριστούμε για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Πέρα. Σε αφήνουμε να ξεκουραστείς και να ζήσεις το London by Night, αν υπάρχει αυτή. Τι καιρό κάνει, αλήθεια. Πιο πολύ κρύο. Πιο πολύ κρύο να κάνει εδώ. Σκεφτείτε ότι φτάσαμε μία και μισή, νομίζω. Μία, κάπου εκεί. Και νόμιζες ότι είναι 10 το βράδυ. Ναι. Και στις 5 που φύγαμε για το γήπεδο, ήταν όλα μαύρα. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει από το μεσημέρι, από την ώρα που ήρθαμε. Έχει πάρα πολύ αέρα. Γενικά είναι Λονδίνο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι μια κατάθλιψη εδώ πέρα. Μάλιστα. Ο καιρός. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Έγινε, αγάπη, σε ευχαριστούμε αυτά, πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις σε ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η αγάπη Γαβριλίδου ήταν αυτή. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ από το Λονδίνο, από προπονήσεις, από συνεντεύξεις, πιθανές ενδεκάδες και με τον κόσμο το τι γίνεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν, είτε ταξίδεψαν είτε ταξιδεύουν χωρίς εισιτήριο και αυτό είναι πρόβλημα. 2-0 τώρα το Ατλέτικο Μονακό είπαμε τελικό. Τότε να μίντερ 0-0 ημίχρονο. Παρίσι με Λίβερπουλ 2-1. Μείωσε με τον Μίλνερ και πέναλτι η Λίβερπουλ. Πόρτο Σάλκε 0-0. Ντόρτμουντ Κλαμπ Μπριζ 0-0. 0-0 και το Αϊτχόβεν Μπαρσελόνα με την Αϊτχόβεν έχει το κάρι λίγο από το τέλος του χρόνου. Νάπο Δευτέρα Αστέρα είναι στο 2-0. Και το Λοκομοτίβ Γαλατά ήταν νωρίτερα και αυτό στις 8 παρά. Τελείωσε με 2-0 για τη Λοκομοτίβ. Νίκο, έχουμε κάτι άλλο, φίλε μου, καλέ. Έχεις εικόνα από εκεί, να ενημερώνουμε λίγο που έχουμε αυτή την παράκληση. Να τα ανοίξω. Εντάξει, διάβαζα τώρα πριν λίγο. Εντάξει, άσχετο με αθλητικά. Αλλάζει, λέει, στον ελληνικό στρατό το G3A3. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Είναι, ρε φίλε. Είναι. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν αυτό το παιδί. Είναι μια συγκινητική στιγμή. Κάτσε, φίλε, γιατί εδώ πρέπει να βγάζει πράσινη οθόνη. Action starts in 6. Περίμενε, ρε φίλε. 4, 3, 2, 1, 0. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Λοιπόν, γιατί εξηγείς έτσι, ρε φίλε, όλα.
Γιατί ρε Λαόλα μου εξηγείς έτσι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Νομίζω ότι φταίει ο υπολογιστής. Ναι. Γιατί να φταίει ο υπολογιστής, βγάζει πράσινη οθόνη. Ε, βάλ το εδώ. Τι. Βάλ το εδώ. Λαόλα ένα. Να, Λαόλα ένα μίλου. Έλα ρε φίλε. Ενημέρωσε λίγο τι γίνεται στον Μπενφίκα Ερακλής. Στο Save Challenge Cup. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Φύγαμε μετά το διάλειμμα. Έτσι κι αλλιώς πρώτο set είναι ακόμα. Έχουμε δρόμο. Τι έγινε εκεί, βλέπω. Κάτσε, μια... περίμενε. Μη δώσεις break, Ζάτσι, περίμενε. Είμαι κοντά. Έγινε μια μαγεία εκεί πέρα. Έδειξε μια εικόνα για λίγο. Για λίγο, μια στιγμή. Περίμενε. Ναι. Φενέρ. Καβόλσκο. Ναι. Μπεζέρι, Δυναμό Καζάν. Μπεχατόφ, Κογγελίνο. Φουλουπού. Γιάννη, πήγαινε στο break. Τόσα χρόνια δεν με έμαθες. Τώρα θα αλλάξω. Είσαι τηλεδοφωνικός. You can teach an old dog new tricks. Καλά. Νίκος. Το 0-0 δηλαδή δεν κουνιέται. Ένα μας πήγα να δουν οι άλλοι Champions League. Δεν πήγαν ποτέ. Λοιπόν, κάποιοι συνάδελφοι έτσι, που είναι στο νέο Wembley. Αλλά κάνει το 5-0. 3-3. Το 3-0. Η Νάπολη, εφιαλτικό βράδυ για τον Βλάντα Μιλόγεβιτς και Τσιεδέρνα Σβέστα. 13ο γκολ σε 3 παιχνίδια εκτός έδρας στο Champions League ο Ερυθρός Αστέρας. Μαζεύουν πράγμα. Εντάξει, φίλε, οι 4 βαθμοί που πήρε με Λίβερπουλ και Νάπολη είναι πολύ. Αυτό το Σαν Πάολο γεμίζει ποτέ. Πώς δεν γεμίζει, ρε φίλε. Πώς δεν γεμίζει, φυσικά και γεμίζει. Πολύ κακή πάση έχει κάνει ο Χάμσικ. Και κακό πλασέ έχει κάνει ο Μέρτενς. Πολύ κακό. Ναι. Ο Ντράις. Ναι. Έχει κάνει τρομερή κάθε την πάσα ο Χάμσικ. Γιατί όλοι λοιπόν, ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη σημαδεύουν ψηλά και δική μας σημαδεύουν χαμηλά. Γιατί ρε φίλε, χαμηλά να περάσει με τέτοια πάσα 20-30 μέτρων νομίζω λίγο δύσκολο κάθετα. Για το γκολ, λέω. Από εδώ πριν. Α, οκ, okay, ναι. Γιατί αρκετοί από τους επιθετικούς, όπως έχει καταλάβει πολύ καλά, βγαίνουν απέναντι από τους θερματοφύλακες και δεν σηκώνουν ποτέ το κεφάλι να δουν που είναι η αιστεία. Αυτό. Ποτέ. Αυτό. Ποτέ όμως. Ωραία, και σου λέει θα σουτάρω και που πάει. Νεϊμάρ εκτελεί στο τείχος. Σιγά, μη έχεις κανένα καλτσόν, σιγά. Εδώ πέρα ο Μοσχοβίτς βάλεται. Μέγιστη τιτίκα. Βασικά ο Νεϊμάρ βάλεται. Ναι, μέγιστη τιτίκα. Από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Φίλε, έτσι. Τόσα λεφτά. Ναι. Για το τίποτα, ρε φίλε. Για το τίποτα. Την υπερεκτιμημένος είναι. Πω, για το τίποτα. 2-0 η πόρτα. 2-0 ο Σέρτζιο Μεγάλος. Νομίζω καθαρίζει πρώτη θέση ο Σέρτζιο αν κερδίσει σήμερα. Ναι. Πάει στο συμπέντε από τις άλλες και αν θυμάμαι καλά. Ομπά, όχι. Άρα για τον Νεϊμάρ, φίλε, πραγματικά δηλαδή τόση πολύ φασαρία για ένα Βραζιλιάνο ο οποίος κάνει τρίπλες. Έχει άλλους, δεν ξέρω κι εγώ πόσους. Έχει απίστευτος αριθμός για να είναι όμως τώρα. Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay. Εντάξει. Είναι παιχτάρα, είναι υπερεκτιμημένη παιχτάρα. Έλα τώρα, okay, σε παρακαλώ. Ναι. 200 εκατομμύρια και 250 εκατομμύρια. Σου λέω, είναι υπερβολή και για τον Εμπαπέ, ας πούμε, που δόθηκαν. Ναι, ο Εμπαπέ είναι παιχτάρα, ναι. Ναι, αλλά δεν είναι παιχτάρα. Δεν είναι υπερεκτιμημένος δηλαδή. Όχι. Όχι. Αυτός όχι. Δεν ο Εμπαπέ είναι. Είναι και 19 χρονών, πόσο είναι, 20. Αυτό τον είδαμε, είναι 26-27, πόσο έχει γίνει, δεν ξέρω. Ωραία. Όχι ολόκληρη μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων αθλητική από δίπλα του, όχι η Μπαρτσελόνα, όχι η Παρί, άσε τώρα. Τι τίκα. Γιατί το όνομά του να κουμπίσει, πέφτει κάτω, κλαίγεται όλη την ώρα. Δεν. Από την πρώτη στιγμή τον είχα πάει αυτόν, από τότε που είχε πάρει, από τότε που τον είχε πάρει η Μπαρτσελόνα. Στα ξεκινήματά του στην Ευρώπη. Δεν τον μπορώ. Αυτό το. Έξαλλο όμω που είσαι γενικότερα. Δεν με ψήνει, ρε φίλε, τι να κάνω. Ποτέ δεν τον πήγα. Θα μου πει και ο Ρονάλντο κανένα άλογο. Δεν είναι. Εντάξει, okay. Έχει πάρει και 5 Champions League και 6 πρωταθλήματα και ένα Euro. Ο Ρονάλντο διάβαζα σήμερα λέει είναι πρώτο κόμμα στο Champions League όλων των εποχών. Πρώτο σε assist, πρώτο σε κατάκτηση τίτλων. Δεν είναι. Πόσα περίμενε με Real. Τρία. Έχει 4 Champions League. Ναι. Κάτσε τώρα, όλοι είναι τόσο ρε. Α, έχει με το United. Σωστά. Έχει ένα με το United. Έχει 3 σερί με τη Real. Η Real δεν είχε κάνει διακοπή. Και εγώ έτσι νομίζω. Άρα πρέπει να έχει 5 βασικά. Ναι. Πρέπει να έχει 5 Champions League. Ναι. Γιατί είχε πάρει. Όχι, κάτσε. Όχι, ή 4-5. Τέλος πάντων. Είναι πάντως πολύ νίκης ποδοσφαιριστής. Ναι. Τα έχει πάρει όλα μόνος του. Που τον κράζεται όλοι και το λέτε. Εντάξει. Και ο Dortmund Breeze, φίλο, το 57 είναι 0-0. Άλλο που θα έχει παίξει. Που θα έχει πάρει πολύ πράγμα στο over και είναι 0-0 στο 57. Οκ. Okay. Για πες την Κοπαδόπουλο, τι έχουμε ρεπορτάζ Άρεος. Ρεπορτάζ Άρεος. Υπάρχει όλο αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Σημαντικό για την ομάδα. Εγώ το λέω από χθες για να έχει αξία η νίκη στον Όφη. Πρέπει ο Άρης να πάρει το μάτι της Κυριακής. Γιατί όπως συνδύουν όλοι και οι προπονητές, η αξία της εκτός έδρας νίκης φαίνεται με την επόμενη εντός έδρας νίκη. Λοιπόν, καλά, αυτό είναι όλο για τον αντίπαλο.
Ε? Είναι ανάλογα για τον αντίπαλο αυτό. Κοίτα, ναι, και, και αυτό που λες είναι αλήθεια και ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή ισόβαθμος με τον Άρη 18. Ναι, μεν Ευρώπη δεν βγαίνει, οκ. Okay. Παίζει χωρίς την πίεση του αποτελέσματος αυτή η ομάδα. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την πίεση του αποτελέσματος, δεν θα ήταν σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Ναι, αλλά από μόνος το έχει βγει από αυτή τη διαδικασία, ε. Τι είναι σοβαρό. Δώσουμε... Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μείον 6. Ναι, Νικόλα, χάσει κερδίζει, δεν πει κανένα τίποτα. Ναι. Γιατί είναι δύσκολη. Γιατί ο ίδιος έχει βγάλει τον εαυτό του από τη δύσκολη κατάσταση. Ναι. Γιατί αν ξεκινούσε με μείον 6 και είχε 2 νίκες μέχρι τώρα και είχε 5 βαθμούς και ήταν προτελευταίος, θα σου λέγα μα. Θα είχε πίεση ή όχι. Ναι, αλλά ξεκινήσανε έχοντας στο μυαλό τους δεδομένο τι. Τι είπα, Ζηγένη. Αδερφέ, όλα καλά. Πέσαμε. Τι έγινε, ρε φίλε. Καμιά έκρηξη. Όλα που έλεγχο. Πέσαμε. Εντάξει, για πες. Τι έλεγα. Ότι ξεκινήσανε τη χρονιά με αυτό ως δεδομένο. Ποιο. Εντάξει, πήγε να κάνει παρή άμυνα εκεί πέρα. Αυτοκτονία. Ότι δε, παιδιά, εντάξει, χάσει και κερδίζει, δεν πούμε τίποτα. Γιατί τα μωρά του δώνει και τα μωρά του δώνει. Δεν καταλαβαίνει το λέω. Ξεκινάει με μείον 6, ρε. Ναι. Έτσι. Μα δεν ξεκινάει ήταν με αυτό 6. Που, δεν ήταν για αυτό που του είπαν αυτό το πράγμα. Για το μείον 6. Βρε αγόρι μου καλό, ο ίδιος βγήκε από τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός με αυτά τα παιδιά που έχει, τους παίκτες τέλος πάντων, ήταν προτελευταίος, ωραία. Θα είχε πολύ μεγάλο άγχος. Αυτό σου λέω. Η δύσκολη κατάσταση δεν ήταν τόσο μόνο το μείον 6. Πολύ ωραία, πάσα κάνω στο παλικάρο. Ναι, η δύσκολη ο Μπέντο έβαλε τον κόλ αυτό. Πολύ τρεβένα τσβέντα. Ωραία, καφτή πάσα έκανε. Ο Γκάτος λέει, αδελφέ, λέει Νίκο Παπαδόπουλο, εκπληκτικό τραγούδι εισαγωγή του Μοσχοβίτη. Σεβασμός λέει στον Νίκο που είπε όλη την αλήθεια για τον Νέιμαρ. Σιγά βρε γκάτο. Σιγά βρε γκάτο κι εσύ. Εντάξει, συμφωνούμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε με τον συνάδελφο. Συμφωνούμε. Ο Μάρκο Μαρίν παίζει τον Ερυθρό Αστέρα και έκανε αυτή την ασίστ. Πολύ ωραία ασίστ. Για συνέχισε τώρα για, το, για τον Παναθηναϊκό. Τον αδική στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Ρε, είναι καλή ο ομάδα. Έχει βγει από τη δύσκολη θέση και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι καλή ομάδα. Αλλά είναι σε μια χρονιά, σου ξαναλέω. Που εντάξει, δεν θα έπεφτε για το Θεό. Αλλά... τι δεν θα έπεφτε για το Θεό, ρε φίλε. Δηλαδή το ρόστερ που είχε στο ξεκίνημα τη σεζόν, τι έλεγε, θα πάει να βγει πέμπτο. Εγώ περίμενα θα ήταν προ την πρώτη δεκάδα. Με μείον 6 το κεφάλι. Ναι. Καλά. Α είχε κανένα 2-3 αποτελέσματα άσχημα στα αρχή, σου έλεγα που θα πήγαινε. Το βάλει ο Βαρσελόνα. 0-1 μέσα στην PSV Eindhoven. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός είναι μια της να πω καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Έτσι, το Δόνι που εγώ δεν πήγαμε να πάω στο Παναθηναϊκό να του πλέξω το εγκόμιο, όταν κάποιοι άλλοι στην πόλη δεν τον θέλανε. Λοιπόν, είναι πολύ καλός προπονητής. Ο Παναθηναϊκός τον βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που μέσα στο γήπεδο έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι του συγκεκριμένο. Ξέρει τι θέλει, ξέρει από πού να ξεκινήσει την επίθεση. Το λεγόμενο build-up που λένε οι προπονητές. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, αν όχι η καλύτερη ομάδα, τις καλύτερες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα στην κίνηση χωρίς την μπάλα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το βλέπεις πολύ συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι και ένα πρόβλημα το οποίο έχει και ο Άρης αυτό. Είναι η καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή Super League. Έτσι. Με το Μακέντα μπροστά. Μακέντα που είπε προτάθηκε και στον Άρη το περασμένο καλοκαίρι. Mm-hmm. Ωραία. Ναι, μεν, εντάξει. Ευρώπη δεν υπάρχει σαν κίνητρο για τον Παναθηναϊκό, αλλά θέλει να πάρει τη νίκη. Εμένα, εγώ τον Παναθηναϊκό θα τον ήθελα να έρθει πριν παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πριν παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πού κολλάει τώρα αυτό. Πλέον ο Δόνης και παίχτες του σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πιο υποψιασμένοι. Γιατί έκανε το λάθος ο Δόνης να πάει να παίξει ποδόσφαιρο βέβαια και να μην πάει τόσο για το αποτέλεσμα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα πάει πιο πολύ για το αποτέλεσμα κόντρα στον Άρη. Μακάρι να κάνει το λάθος. Κανένα λάθος. Ειδικά στην Τούμπα δεν έχει να χάσει τίποτα και αν του έβγαινε θα ήταν ο πρώτος μάγκας. Δεν του βγήκε, οκ. Okay. Έχασε. Αν κάνει το ίδιο πράγμα και το Σοβικελίδη θα χάσει. Πιστεύω εγώ. Και δεν είμαι υπερόπτης. Δύσκολο παιχνίδι είναι για τον Άρη. Ένα Άρης όμως πλέον έχει άλλη όθηση μετά το διπλό συγκεκριμένο. Συνεχίζει να νομίζει ότι ο Άρης είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Δεν ξέρω πώς τον έχει φτιάξει στο μυαλό σου. Είναι το ίδιο για τον Παναθηναϊκό να πάει να παίξει μέσα στη Τούμπα με το φετινό ΠΑΟΚ, το ίδιο να πάει να παίξει με το Χαλό με το φετινό Άρη. Αυτό έχει στο μυαλό σου μέσα. Δεν σου πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Τι μου λες. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι. Καταρχάς, το 2-0 στην Τούμπα του Παναθηναϊκού ήταν τιμητικό με την εικόνα του αγώνα. Δεν σου λέω ότι θα είναι λιγότερο δύσκολο το παιχνίδι. Τι κάνουν οι άλλοι. Δεν σου λέω ότι θα είναι λιγότερο δύσκολο. Και σε ένα γήπεδο με πάρα πολύ κόσμο, ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και μια έτσι ατμόσφαιρα, παιδί μου, εχθρική θα λέγαμε.
Το έχει περάσει και ο Σκοραϊσκάκης βέβαια. Εντάξει, εκεί που όπως βέβαια και ο ΠΑΟΚ είχε το άστρο του αιώνα, ας πούμε, και νίκησε 0-1. Φίλε, που έχει φύγει μετά δεν είναι άστρο. Όταν ο Ολυμπιακός ο ίδιος πρέπει να παραδέχεται θέλει ένα φόρ για να του βάζει την μπάλα μέσα εύκολα, έχει θέμα Ολυμπιακός. Και αυτό. Τι να κάνουμε, δεν τη βάζει μέσα. Και αυτό σίγουρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα παιχνίδι που ο Άρης πηγαίνει πολύ καλή ψυχολογία στο εν λόγω ματς. Και έχει ξεκινήσει από σήμερα τη δουλειά. Εντάξει, έχει και λίγο ανάλυση για το παιχνίδι με τον Όφη, από τον Παντελίδη, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Τα οποία έπεσε στους ποδοσφαιριστές. Γενικές γραμμές έμεινε ικανοποιημένος. Δύο-τρία πραγματάκια τα σημείωσε φυσικά ο προπονητής του Άρη. Και από αύριο πλέον περιμένουμε να δούμε αν θα ανοίξει τα χαρτιά του για την εντεκάδα που, όπως έλεγα και το απόγευμα, δύσκολα θα έχουμε πολλές αλλαγές, να είναι το πολύ τρεις. Δηλαδή η πιο πιθανή είναι αυτή του Γιουνές. Που με την εμφάνιση που έκανε στο Γιουνές θα πάρει τα φανέλα βασικού. Δεν ξεκινήσει το γιατί που λέει. Γι' αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός ή ο Μαρτίνες ή ο Ντιγκίνη. Εγώ λέω Μαρτίνες, αν τελικά δούμε τον Γιουνές να ξεκινάει. Μια δεύτερη θέση για μένα είναι ο Παρτενέκ του Σιώπη και πάλι. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε ενδιαφέρον. Και μια ακόμα πέτρη θέση. Εκεί νομίζω Μαυναγός είναι καλός. Θα παιχτεί στα μπακ. Εκεί τα πετσιρία γίνουν μπουζούκι, είναι καλό παιχτάκι. Είναι και ο Κάτσε που είναι. Εντάξει, για αυτό το επίπεδο μια χαρά είναι ο Κάτσε. Έχει δηλαδή, εγώ νομίζω για αυτό το επίπεδο και μια χαρά ποιότητα έχει. Ο Κάτσε εκεί είναι καλός Μαυναγός γιατί έχει και γρήγορους και καλούς παίχτες εκεί. Δηλαδή έχει και ταχύτητα και σχετική ποιότητα για την ομάδα την οποία διαθέτει εκεί στο κέντρο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει. Λείπει ο όγκος βέβαια εκεί, αλλά. Αυτό okay. Το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το οποίο θα πρέπει βασικά να κάνει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό είναι να τον μπλοκάρει το χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Το build-up δηλαδή. Το build-up. Ναι. Είναι πολύ οπότε καλό. Πρέπει να ανεβάσει τη ζώνη του ψηλά, Νίκο Παπαδόπουλε, θεωρείς. Για μένα ναι. Δεν σου λέω 90 λεπτά. Εντάξει, αυτά τα κάνουν οι Ρέγα και. Και 90 λεπτά δεν μπορεί να κάνει κανένας, έτσι. Ναι, και δεν μπορεί και κανένας. Η Chelsea μπορεί να το κάνει 90 λεπτά. Ναι. Και αυτή πάλι όχι 90 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, για μένα εκεί θα πρέπει ο Άρης να. Έξε την μπάλα, βρε Τιτίκα, μόνος του βγαίνει ο άλλος. Βρε Τιτίκα, γύρω-γύρω, βρε. Βρε Τιτίκα, έβγαινε μόνος του με το τέρμα, ναι, λέγε. Λοιπόν, εκεί νομίζω θα πρέπει να δώσει σίγουρα ένα σημείο του παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να δώσει βάση ο Παντελίδης. Και φυσικά στην πολύ καλή επίθεση που έχει ο Παναθηναϊκός. Έχει εύκολο γκολ, είναι η αλήθεια. Έχει. Όχι μόνο το Μακέντα, γενικά το βρίσκει εύκολα. Το οποίο είναι κομμάτι του χτισήματος επίθεσης από πίσω του Παναθηναϊκού. Ναι. Την παράτησε τη φάση, Τιτίκα. Την παράτησε τη φάση. Την παράτησε τη φάση. Έφαγε κλωσιά και τσατίστηκε. 225 εκατομμύρια ευρώ, έξω πόσα έδωσε. Για συνέχισε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Όλοι κανονικά ζητάζει του Παντελίδη. Αυτό. Ο κύριος Τζοβάρας ορίστηκε να διευθύνει το μάτς Κυριακής. Τζοβάρας. Στο ντέρμπι. Λοιπόν, ο κύριος Τζοβάρας. Το χαρακτηρίζαμε έμπειρο, δεν νομίζω. Σφύριξε το Άρης Λάρισα 2-0. Εκεί ναι. Που δεν είχε δώσει ένα πέναλτι στον Γκάμα. Έλα ρε φίλε, μπρά. Αυτή η ενημέρωση πρέπει να ήρθε κατευθείαν από Βρυξέλλες σίγουρα. Πρέπει να ήρθε κατευθείαν από Βρυξέλλες αυτή η ενημέρωση. Όχι. Είμαι εγώ αυτή τη φάση. Αλλά το έστειλε και αυτό. Για να είμαστε ειλικρινεί και να θυμάμαι τα παντελόνια που φοράμε. Ναι, ναι. Μην ξεχαστεί και χαθεί. Και μια αυξημένη έτσι κινητικότητα που υπάρχει στα εισιτήρια, mm-hmm. στη διάθεση των εισιτηρίων, λογικό νομίζω και αναμενόμενα μετά από το διπλό στο Γεντικουλέ και τον τρόμο με τον οποίο ήρθε. Περιμένω αρκετό κόσμο στον Άρη την Κυριακή. Αυτό που το οποίο έλεγα επίσης το απόγευμα είναι ότι θα πρέπει η ομάδα να κρατήσει τον κόσμο δίπλα της την επόμενη Κυριακή. Τι να κάνει, τον δέσει την καρέκλα του δηλαδή, τι να κάνει. Με μια νίκη εννοώ, μια ακόμα νίκη. Ναι. Να, τότε να μην λοιπόν, όχι έξω μπαλά. Έχει αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία να χτίσει ένα σερί. Έχει ήδη δύο νίκες εκτός έδρας πολύ σημαντικές. Έχει ένα μάτσο εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό και για μένα ήρθε η ώρα να πάρει επιτέλους και ένα μεγάλο παιχνίδι φέτος. Γιατί χάσει τα προηγούμενα τρία που έχει δώσει. Λοιπόν, με όποιο τρόπο και αν τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Ήρθε η ώρα να πάρει ένα μεγάλο παιχνίδι η ομάδα. Και είναι μια ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό τώρα. Και είναι και η τελευταία στον πρώτο γύρο για την ομάδα. Πριν πάει να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι, για μένα πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτό τη Κυριακή κοντά στον Ατρόμητο του Περιστέρι. Έχει πάνω, εγώ για Ατρόμητο, ε. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο. Εδώ πρέπει να πάρει, ναι. Με τρεις βαθμούς θα είναι. Τρεις με τέσσερις βαθμοί θα είναι σούπερ για τον Άρη. Έξι θα είναι σούπερ επιτυχία. Τρεις με τέσσερις βαθμούς, ρε φίλε. Και δύο, να σου πω την αλήθεια. Τι σε χαλάει. Οκ. Okay. Τον επηρεάζει τον Άρη αν γίνει κάτι με την ΑΕΚ. Με αποκλεισμό, τον επηρεάζει. Αν. Αν γίνει κάτι με την ΑΕΚ όσον αφορά αποκλεισμό, δεν επηρεάζει και τον Άρη.
σίγουρα κάνει πιο εύκολο το έργο για την Ευρώπη. Ναι. Okay. Ο Άρης Βέτσο έχει βγει η Ευρώπη, είναι κομπλέ για να παίξει την επόμενη σεζόν. Ναι, 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 όλα τακτοποιημένα. Okay. Όλα κομπλέ. Okay. Δεν έχουμε θεματάκια. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό την Κυριακή. Θα είναι, θα έχει ψωμάκι. 7 η ώρα. Θα έχει ενδιαφέρον. 7 η ώρα βέβαια στο Κλεάνδη Μικελίτη. Ελπίζουμε την Πινελόπη μέχρι τότε να έχει φύγει, τόσο ώστε οι συνάδελφοι και οι φίλοι του Άρης οι οποίοι θα πάνε στο γήπεδο να μην ψάχνουν ένα κομμάτι του χρονιού του. Να έχει τέλος πάντων νορμάλ θερμοκρασία. Mm-hmm. Εγώ στο χαλό φορέ έχω έρθει, έχω φάει τόσο κρύο. Έχω έρθει 3 φορές και κάθε φορά έχει πάρα πολύ κρύο. Κάθε φορά. Μέχρι πότε κατά την Πινελόπη έχει ενημέρωση, έχει μιλήσει λίγο με. Με Πινελόπη. Με Σάκη Αρναούτογλου. Ε? Όχι, δεν έχω, αλλά είδα ότι όλη την εβδομάδα θα πάμε έτσι. Όλη την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την άλλη Τετάρτη, α πούμε για παράδειγμα. Μέχρι τη Γιακή σίγουρα. Ναι. Τι να κάνω, ρε φίλε, αυτό σκεφτόμουν. Και έλεγα με ένα φίλο πριν ότι τι να κάνουν και αυτοί εκεί τόσε εταιρείε φυσικού αερίου από εδώ, από εκεί, πετρελαιάδε, όλοι οι καυστηρατζίδε, θα κλέφτε να γίνουν και αυτοί, ρε φίλε, δεν πρέπει να δουλέψουν κάπω. Δεν καίμε τίποτα. Ναι, μα τι να κάνουν και αυτοί όλοι. Κοίτα. Έτσι αν είναι, βάζεις και κάτι επιπλέον την Κυριακή και τη βγάζεις. Αυτό ας πούμε που είχαμε ζήσει για παράδειγμα πριν 2 χρόνια, το μείον 14, σε ένα Άρης Πανηγιάλιο στο Βικελίδης. Μεγάλη επιτυχία. Εκείνο ήταν. Ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα και το έχω διαβάσει κιόλας. Λοιπόν, εγώ γενικά με το κρύο δεν έχω θέμα. Εντάξει. Ναι. Με τη ζέστη έχω θέμα. Ναι. Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημά μου. Απλά για να κρυώσω, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο από να κρυώσουν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Και στο γήπεδο, όταν έχει κρύο, δεν ζεσταίνονται αυτά με τίποτα. Δεν πάει να βάλει. Κάλτσα, κοντρακάλτσα, καραμπαπούτσι χοντρό. Τα πόδια και τα χέρια ναι, κρυώνουνε. Το κάτω, όχι και τα χέρια που καταστάσεις, αλλά το κάτω. 0-2 η Μπαρτσελόνα με το Πικέ. Στο 70 το καθάρισε. Νομίζω το καθαρίζει για πρώτη θέση η Μπαρτσελόνα σήμερα. Για πες. Ναι, ό,τι και αν κάνεις πάνω, το κάτω το σώζει. Δηλαδή, εγώ είχα πάει, θυμάμαι μια φορά στο μείον 14 και έχω βάλει. Το μείον 14 παντελόνι. Τότε με την ωραία τη, εκείνο το. Που είχαν παγώσει τα πάντα τότε, ήταν το μείον 14. Ναι, ναι, ναι. Που χιονίσει, ναι, κτλ. Πώς έγινε το παιχνίδι, ρε φίλε. Παντελόνι και είχε λιώσει το χιόνι, απλά είναι το κρύο. Ωραία. Παντελόνι, είχα βάλει από κάτω κόντρα παντελόνι. Λοιπόν, διπλές κάλτσες και πάλι το πόδι κρύωνε. Ήτανε δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί. Να ξέρετε. Ναι. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο. Φτάνουμε 10.30, το έκανε 0-2 η Μπαρσελόνα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, πες λίγο τι γίνεται στα του Champions League. Έβαλε 0-2 με τον Πικέ. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν εδώ. Όχι, δεν το πήγε απευθεία, φίλε. 0-0 μπορούσε η Αμπρίζ. Νάπολη, Ερυθρός Αστέρας 3-1, Ετχόφεν Μπάρτσα 0-2. Παρί Λίβερπουλ 2-1, Πόρτο Σάλκε 2-0. Τότε να μίντερ 0-0, δεν κουνιέται φίλο. Πάμε στο τελευταίο break, Γιάννη Ζάτση και επιστρέφουμε. Τα καμπανάκια το αρχίζει να βαράνε. Να αρχίζει να βαράνε τα καμπανάκια. Θα παίρνει χαμπάρι, δεν ξέρω, αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 για λίγη ώρα ακόμα εδώ μαζί σας, δίπλα σας, παρέα αυτό το κρύο βράδυ του χειμώνα, αυτή την κρύα νυχτιά. Εμείς και παιδιά με φθινόπωρο ήρθαμε. Ναι, ρε φίλε. Σήμερα, να ξέρεις, η διαδρομή λίγο θα αλλάξει. Έχω ένα καινούργιο δρόμο που βοηθάει πολύ για να βγεις περαία κατευθείαν. Θα σε πάω εγώ από έναν δρόμο να βγεις κατευθείαν περαία. Παραλαβή. Όχι, ρε φίλε. Θα μας αφήσει από κάτω γιατί σήμερα έχει κρύο. Και το μπουφάν μας είναι. Δεν είναι μπουφάν. Πόση ώρα είναι μπουφάν. Το έβαλε τότε να βρε φίλε με τον Έριξεν. Πόση ώρα είσαι από εκεί με το πόδι. 2-3 λεπτά ρε φίλε. Αλλά τώρα η ξυλοπαγωνιά έχει τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια. Θα σε πάω εγώ. Εδώ για να έρθουμε από το άλλο γραφείο μέχρι εδώ σου λέω. Πήγαινα ξέρεις σαν κάτι πρεζόνια έτσι να πω και προχωρούσα με το κεφάλι κάτω. Ωραία. Και πήγαινα με κουκούλα κιόλα. Φιλαράκι και ένα ευρώ. Ένα μηδέν είναι τότε να μην λοιπόν. Σκορ πρόκριση είναι αυτό. Σύγχρονο Ποκετίνο, σαν άλλο Σάβα Παντελίδη. Σαν άλλο Μάκη Καγκάτση. Ένα μηδέν για τότε να μην στο 80 με τον Έριξεν. Φτάνει του 7 και η τότε να μην και πιάνει την ντερ που έχει και αυτή 7 βαθμού. Ναι. Η Μπαρσελόνα με το 0-2 είναι τελειωμένο. Είναι πρώτη, δεν αλλάζει αυτό. Παίζει δεύτερη θέση. Για να το μιλήσω το κόλ γιατί δεν προλαβαίνω εδώ. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα τα παιδιά του Μαουρίτσιο. Τι ώρα στο σοκόρε, φίλε. Τι ελάφι είναι αυτό. Σχεδόν την μπάλα μα τα δείχνει πήγε τότε να μην. Με οργανωμένη άμυνα. Εδώ το κοιτάνε 3 άτομα το Σισοκό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και έχει το Έριξεν σαν τρέιλερ, όπως λένε και οι φίλοι μας στο μπάσκετ. Ωραία, και την πετάει μέσα την μπάλα με τα αριστερά μέσα από την περιοχή. 1-0 λοιπόν η Τότεναμ την Ίντερ. Μάλιστα. Παραμένει το 2-1 στο Παρί Λίβερπουλ. Σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Πολύ κακό που φανφοράει το Τότεναμ, φίλε. Έχει ο Ποτσετίνο. Τελικά λέγεται Ποτσετίνο, λέγεται Ποκετίνο, πώς λέγεται. Λέγεται Ποσετίνο, νομίζω Ποτσετίνο λέγεται. Έτσι είναι το σωστό. Στα αργεντινο-ισπανικά. Ρε φίλε, πότε θα δούμε τελικά Κόπα Λιμπερταδόρες και πού ξέρουμε, έχουμε εικόνα. Θα γίνει από ό,τι διάβαζα σήμερα εκτός Αργεντινής. Πού θα έχει το Άμπου Ντάμπι που είχε την πάνω από το μάτι μου. Και Αμερική έχει πέσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ξενέρωμα, ρε φίλε. Δεν θέλω να το κάνω εκεί.
Βέβαια, πάλι μέσα στο γήπεδο, στο παιχνίδι, θα έχει ρε παιδί μου ωραίο αλήτικο ξύλο, αλλά δεν λέει τώρα δηλαδή να γίνει. Το Πανθεσσαλικό είναι μια καλή λύση, θεωρώ. Έχει και προηγούμενα από εκεί. Έχει μια πολύ ωραία και μια καταπληκτική πεζογέφυρα. Εντάξει, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες έτσι χρήσεις. Μετά από πάω πια και να δούμε τους παντούς Ζήρμπιλ και τις Μπόκες. Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Τι ωραία. Ναι. Χρήσιμη αυτή η πεζογέφυρα. Χρήσιμη πολύ. Εγώ σου λέω στο τέλος θα γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εύκολα. Ναι. Πού, Λος Τέξας. Λίγο. Σε απόσταση ασφαλείας. Στο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες. Και αυτοί οι φίλοι που είχαν τώρα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι, τι κάνουν δηλαδή, για πες. Έλα μου. Δηλαδή είχε ο άλλος ήταν River Plate και ήθελε να κερδίσει τον αντίπαλό του τον αιώνιο μέσα στην έδρα του. Θα τους επιστρέψει τα λεφτά, ρε. Και ποιοι θα πάνε μετά, οι γούνες θα πάνε στα. Οι ποιες. Αν γίνει στη ΣΥΠΑ το παιχνίδι. Οι γούνες θα πάνε. ΥΠΑ, ΞΥΠΑ. Τι λέει να γίνεται μόνο με γούνες, ρε φίλο τελικός. Ή θα πάνε τα σχολεία όπως κάνει και η Όξο το λίγο κυπέλου. Τα σχολεία του Μπέρος Άιρες. Προσκλήσεις στα σχολεία του. Όχι του Μπέρος Άιρες, ρε. Πιανού. Ξέρω εγώ του Λος Άντζελες που θα γίνει. Ναι. Θα πατήσει άνθρωπο. Στα κολέγια. Στα κολέγια. Ναι. Τέλος πάντων. Νάργος δεν έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε, ρε φίλε. Δεν προλαβαίνουμε. Η χαρούμενη είδηση της ημέρας σε επίπεδο σειρών ναι. Είναι ότι θα γυριστεί η δεύτερη σεζόν του Ταμπού. Α, την πρώτη παρατήσαμε κάπου στα. Δεν την είχες δει. Το ξεκίνησα. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Ναι. Και κάπου στο 3-4 επεισόδιο το παράτησα. Με James Delaney, λοιπόν, 1-2 μειώνει η Eindhoven. Όσοι αγαπήσατε τη σειρά του BBC. Με Tom Hardy έτσι και Guy Ritchie. Νομίζω ήταν εμπλεκόμενος και αυτός κάπου. Στο όλο κόνσεπτ. Δεν είναι σκηνοθέτης. Όχι, δεν ήταν ο σκηνοθέτης. Ένας άλλος ήταν σκηνοθέτης. Stephen King νομίζω λίγο ήταν ο σκηνοθέτης. Okay. Θα γυριστεί και δεύτερη και τρίτη σεζόν θα κάνουν. Και τώρα πλέον ρε παιδί με το ταξίδι στην Αμερική και τέτοια. Καινούργια φάση. Δεν έχουν ένα κοινό. Το παράτησα γιατί πολύ δεν. Δυνατό, πολύ δυνατό. Όχι με κούρασε λίγο. Από τις πιο σκοτεινές και καλύτερες σειρές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ναι, εκπληκτικός. Αλλά δεν είναι Peaky Blinders, ρε φίλε. Γιατί νομίζω ότι το είχα ξεκινήσει με το Peaky Blinders και με ξενέρωσε, κατάλαβες. Είχε βάλει πολύ ψηλά το πύχη. Δεν ασχολήθηκε, νομίζω, όσο έπρεπε. Έπρεπε να το δώσει. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Παίζει και αυτό. Okay. Εντάξει. 1-2 λοιπόν μείωσε η PSV με τον γκολ του De Jong σε έντα παριστερά και κεφαλιά. Αφού είναι εκεί πέρα, ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Ο Νεϊμάρ είναι πρώτο σκόρ των Βραζιλιάνων στο Champions League. Αυτή τη στιγμή ξεπέρασε τον Κακά και έχει 31 γκολ και έχει ακόμα χρόνια. Και ο Μοσχοβίτης με τον κάτω είναι εδώ και μα τον κράζουν τώρα. Σε παρακαλώ με την Τίκα τώρα. Κατάλαβε τι. Ρε, τι Τίκα είναι, εγώ δεν διαφωνώ. Την κάνει τη δουλειά του. Τελειώσαμε. Σε παρακαλώ. Το τι Τίκα πια είναι τόσο σεξιστικό σχόλιο. Όχι. Δεν είναι κάτι το μεμπτό, δεν είναι. Όχι. Εντάξει. Σιγά με χείρι κάνει καλτσόν. Το παλικάρι από τη Βραζιλία, από τις φαβέλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε σήμερα, Νίκο Παδόπλε. Κάτι ήθελα να πω πριν. Κάτι έβλεπα και ήθελα να τα αναφέρουμε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Εγώ ήθελα να δω τον καιρό. Δεν ξέρω με την Πινελόπη τι γίνεται, όντως. Είναι χρήσιμο αυτό. Εγώ ήθελα να δω τον καιρό. Είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω για εσάς γιατί είχα πολύ ελαφραντημένο. Υψηλού κινδύνου λέει τον Πέτσο Ολυμπιακός. Δρακόντρια με Ρεσέβιλ. Όπου έχει Έλληνες. Α, βροχή το βράδυ απόψε να ξέρετε και αύριο πρέπει το πρωί. Να ξεκίνησε λίγο από ό,τι κατάλαβα και εδώ σιγά σιγά. Αύριο λέει θα πιάσουμε μέχρι 6 βαθμούς το πολύ. Ωραία. Σόπα ρε. Ωραία. Κυμπάρικα. Ξηροπαγωνιά δηλαδή αύριο. Την Παρασκευή θα έχουμε μέχρι 7. Ναι. Ωραία. Το Σάββατο μέχρι 8 με ρεΐς συννεφιά. Την Κυριακή μέχρι 10. Κάτι γίνεται. Εντάξει, τώρα το μάτς θα έχει 7 κακό αυτό. Δευτέρα συννεφιά 10 το πολύ. Όχι, πάει τελείως. Α, 13 την άλλη Τρίτη, αλλά τώρα εντάξει είναι πολύ μακρινή η εκτίμηση αυτή. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, Ρανίκο. Δεν λέω ότι θα έκανα χιόνι. Όχι, χιόνι δεν. Δεν μου βγάζει. Μου έβγαζε πριν λίγες μέρες, τώρα το έχει πάρει πίσω. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, πολύ καιρό μας πήγε, καλά ήταν. Ναι, ρε, εντάξει, άμα είναι να κάνει χειμώνα και κρύο κανένα μήνα, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Είμαστε σε μια παγωνιά καλή, όπως πριν κάνα 2-3 χρόνια και τρέχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Γενικά, από πέρσι και ο περσινός χειμώνας ήταν χαλαρός σχετικά, λέω εγώ. Το καλοκαίρι ήταν υπέροχο όσον αφορά ζέστη. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε ελάχιστες μέρες ζέστη, αν θυμάσαι.
Εντάξει, και ο χειμώνας μέχρι τώρα μας έχει πάει σούπερ. Εντάξει, φτάσαμε και Δεκέμβριο, έτσι. Δηλαδή θα κάνει και λίγο κρύο, δεν γίνεται. Για τους φίλους του Ηρακλή. Ναι. Μπενφίκα Ηρακλής 2-0 σετ. 25-15 το πρώτο, 25-23 το δεύτερο. 19-18 το τρίτο. Μόλις τώρα κάνουν οι Πορτογάλοι το 20-18 και πάνε όλα τα φως για να πάρουν το match. Μάλιστα. Για το Challenge Cup. Πολύ πολύ γρήγορα βγήκε στην κόντρα η Παρίς το 84, αλλά το πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Εμπαπέ. Δεν πρόλαβα να δω ποιος από τη Λίβερπουλ. Τι δείχνει τώρα, τι πάει. Δεν έχω καταλάβει. Α, αλλαγή. Αλλαγή γίνεται για την Πάρη. 2-1 παραμένει για το παιχνίδι από το ημίχρονο. Αν μείνει εκεί έτσι η κατάσταση και με το 3-1 στην Νάπολη, η Λίβερπουλ μένει στους 6 βαθμούς, η Πάρη πάει στους 8 και η Νάπολη στους 9. Εν ολίγης, τα γάλατα σφίγγουνε στο λιμάνι για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Παρότι τα πάει καταπληκτικά στην Premier League μέχρι τώρα η Λίβερπουλ. Είναι αξιοθαύμαστα σταθερή και. Για τη Λίβερπουλ είναι και λίγο εντυπωσιακό το ότι είναι τόσο σταθερή μέχρι τώρα. Θα κονταροχτυπηθεί με τη Σίτη για το. Λες, ε! Όχι, η Chelsea. Εγώ λέω ότι η Chelsea θα πάει μέχρι τώρα. Η Chelsea. Ναι. Και αυτή υπάρχει σίγουρα πάντως. Ναι. Έτσι πιστεύω. Καλά, η United. Ας... η United έχει μείνει και πίσω, ρε φίλε. Πάει η United. Δεν νομίζω πως για τη Σίτη είναι τόσο εύκολο όσο το περσινό. Δηλαδή νομίζω ότι φέτος έχει ανταγωνισμό καλό. Απλά η Λίβερπουλ επειδή είναι Λίβερπουλ ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να πιάσει ένα φεγγάρι και να έχει ένα μήνα κακό και να χάσει 5 παιχνίδια και αντίο. Το αποκλεί. Καθόλου. Ναι, η Chelsea μου κάνει για πιο σταθερή φέτος. Η Liverpool έχει αυτό το οποίο λέτε εσείς, δεν το λέω εγώ, έτσι το λένε οι του ΠΑΟΚ, ας πούμε, το ΠΑΟΚ είσαι. Αλλά με την ναι, ταιριάζουν πλευρά. Πάρα πολύ οι δύο σύλλογοι. Ναι, τα δύο υπάρχει, και υπάρχει και το Liverpool είσαι. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ότι θα γίνει δηλαδή κάτι... Πιστεύω ότι γενικά οι στοιχηματίες τη Liverpool την έχουν φίλε σε μια λίστα με διάφορες ομάδες, τις οποίες δεν θέλουν ούτε να τις βλέπουν, θεωρώ. Red alert. Ναι, δηλαδή η Liverpool έχει χαντακώσει κόσμο και κοσμάκι κατά καιρούς. Και το τελευταίο 1-1,5 χρόνο που έχει βρει λίγο ένα ρυθμό ανάλογο της ιστορίας της τέλος πάντων και είναι πιο σταθερή και διεκδικεί πράγματα. Και πέρσι στην Αγγλία είχε μείνει, δηλαδή το ξεκίνημά της, δεν είναι και μετά μείνει πολύ πίσω. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι είχε γίνει και πέρσι. Απλά πέρσι έκανε την πορεία του Champions League και έφτασε μέχρι τον τελικό. Αλλά είναι ομάδα, ναι, είναι όπως ακριβώς το είπες. Να ξέρετε, δεχόμαστε μηνύματα και στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Βεβαίως. Έτσι. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, ο φίλος ο Αχμέρ Αμπ. Ασέ Αχμέρ, ο οποίος έστειλε όρκα σε χα απ. Γεια σου, φίλε μας, Αχμέ. Να είσαι καλά. Αλάχου Ακπαρ. Λένε και αυτοί εκεί πέρα. Και στέλνει πάλι. Ναι. I am friend. I am friend. Yes, you are my friend. I yes, come in peace. I come in peace. I bear gifts. Ναι. Λοιπόν. Για τον θα βγει το over και στο Πόρτο Σάλκε. Έχει πέναλτι. Η Σάλκε 2-0 είναι εκεί. Βάλτε ρε πάλι να βγει τον goal goal και το over για τον κόσμο που τα έχει παίξει. Πιάσει, ρε. Δεν καταλαβαίνει. Θα το βάλει εδώ. Ο Άγιο Σίκερ. Θα το βάλει, θα το βάλει. Το βλέπει καλά, ρε. Θα το βάλει. Έχω καρμπονέρο σπίτι, μην περιμένει. Μπέντα Λεμπ. Μην ξαναπούμε με καρμπονέρο τώρα έτσι πάλι. Γιατί το δημοσιογραφικό μα βλέπει που έχει χτυπήσει μεσάνυχτα. Το βάλε 2-1. Εντάξει. Over και εκεί. Και γκολ γκολ και over. Ρεά Γέικερ, τι γίνεται. Και στο πρώτο Σάλκε. Για εσάς του over και του γκολ γκολ και όλα αυτά. 2-1 λοιπόν μειώνει η Σάλκε στο 89. Με πενάλ. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ανεβαίνει η αγωνία. 22-21. Μάχη στο τρίτο σετ στο Μπενφίκα Ηρακλής. Δεν παραδίδει το Ηρακλής, λέω εγώ. Δεν παραδίδει το κύριος, όχι. Δεν παραδίδεται. Όχι. Και πάμε ξανά στο Champions League. Και τότε να με φίλε Πασούλο στο κόντερ για κάτι στο 1-0. Σωστά, καλά ξηγείται. Να φίλε το αποτέλεσμα, φίλε. Καλά ξηγείται. Καλά τα λέει ο Παντελήτης. Ρεαλιστές να γίνουν. Και τότε να με φίλε μπορεί να είναι. Άι. Όχι, ε. Άχι, δεν νομίζω. Κάθε χρόνο είναι πολύ καλή όμως. Είναι φίλε, αλλά στο τέλος πάντα. Ναι, τη λείπει αυτό το. Αυτό που χρειάζεται. Δεν ξέρω, όποιος βλέπει τον Borussia Breeze που είναι 0-0-89 δηλαδή, τι ήρωας πρέπει να είναι. Μπορούσε με ποιον άλλο στον είναι Ατλέτικο. Που όπου το μεταξύ Ατλέτικο κέρδισε και μπορούσε να μείνει στο 0-0 με δεύτερη ρε φίλε. Όταν έχει ρίξει 4 την Ατλέτικο. Τι Breeze, ρε. Γιατί συχτηρίζεις ρε φίλε στον αέρα. Γιατί συχτηρίζεις τον αέρα, Νίκο Βοδόπουλε. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, καθυστερήσει είμαστε στο Wembley. Η Tottenham όλα δείχνουν θα πάει στους 7, θα πιάσει την Ίντερ, η Μπαρσελόνα εκεί είναι πρώτη. Τελευταία αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, παίζει η Μπαρσελόνα Tottenham. Και η Ίντερ παίζει με την Eindhoven.
και το Paris Saint-Germain που μένει στο 2-1. Εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τη Liverpool εν ώψη τη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε, βλέπεις φίλε, είναι εβδομάδα που δεν έχει μπάσκετ και δεν έχουμε να πούμε, ρε φίλε. Κατάλαβες. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και δεν έχουμε να πούμε. Η πόλη διψάει για την Τσιπριγιάρα. Ωραία, για να μην πω ότι έγινε άλλη φορά με την κουβέντα για τον Άρη, έτσι. Βέβαια, να ξέρετε. Ναι, τι. Εντάξει, πέρα την πλάκα τώρα, έχει το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο στο Παλέ, Final Four μπάσκετ με Μαξίδιο. Με Νίκο Γκάλι την Κυριακή. Με Νίκο Γκάλι την Κυριακή, εντάξει. Πηγαίνετε μια βόλτα, έχει τη φάση του. Για εσά, ειδικά πώ σα αρέσει το μπάσκετ. Και φυσικά δεν είναι μόνο το έχει τη φάση του, είναι και να δει και παιδιά τα οποία είναι στο αναπηρικό αμαξίδικο και παρ' όλα αυτά έχουν την. Με άριστο τη θέληση, Final Four. Ναι, έχουν τη θέληση και την όρεξη και ασχολούνται και παίζουν και δεν αφήνουν τίποτα να του πάρει από κάτω. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, Ναι. Αν το σκεφτείτε. Το πιο εύκολο. Πολύ δύσκολο. Ναι. Θα έχει και δωρεάν είσοδο έτσι κι αλλιώ. Mm-hmm. Στο Παλέ δεν γίνεται. Στο Παλέ, ναι. Πρώτη φορά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι το 20. Σόπα, ρε. Ναι. Τόσα χρόνια είναι, μπράβο. Final Four μπάσκετ με Μαξίδιο, βέβαια. Για το κύπελο. Εντάξει. Μπράβο. Final Four λοιπόν και στο μπάσκετ με Μαξίδιο. Στο κύπελο το κανονικό του μπάσκετ, τίποτα. Νοκάουτ παιχνίδια. Ακόμα και στο μπάσκετ με Μαξίδιο έχουν Final Four. Εμείς εκεί. Ένα παιχνίδι, ναι, περιμένουμε την κλήρωση τώρα αρχές Δεκεμβρίου να δούμε ποιο θα παίξει με ποιον. Την τελευταία φορά πότε ήταν στην Λαμία το Final Four, τελευταία. Ναι, που είχε γίνει η Λαμία, είχε ανακαινιστεί είναι η αλήθεια. Ναι. Και ήταν η τελευταία φορά που έγινε. Τότε που. Final Four. Τι. Τότε που. Τι είχε γίνει πάλι. Λίβερπουλ, ένα 2-2. Τι είχε γίνει στη Λαμία. Τι είχε γίνει, φίλε, στη Λαμία, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Τι. Ποια χρονιά ήταν, Νίκο. Δεν θυμάμαι. 2000. 2000 αρχές πρέπει να ήταν. 4 δεν μπορώ. Ή 5. Ναι, τι είχε γίνει. Εσύ πες που θυμάσαι, ρε φίλε, τι είχε γίνει. Δεν το είχαμε πάρει εμείς. Μπορεί. Εμείς το είχαμε πάρει. Είναι Ολυμπιακό τελικό. Ναι. Ναι, ρε φίλε, το τύπλο Φλαμίας, βεβαίως. Το τελευταίο είναι αυτό. Το τελευταίο νομίζω ήταν. Ναι, okay. Τελευταίο. Γενικά η Λαμία, οπότε γινόταν Final Four και την άλλη φορά στο Handball, αν θυμάσαι, και εκεί είχε ανακοινιστεί. Ήταν σε φάση ανακαίνιση τότε η πόλη. Την είχε ανάγκη. Και βοήθησαν πολύ τα Final Four που είχαν γίνει εκεί. Συνεχίζει ο φίλος ο Αχμέρ, Αψέ Αχμέρ, create a bot on Sat Fuel. Μάλιστα. Mm. Μάλιστα, έγινε φίλε. Ενδιαφέρουσα είναι κουβέντα. Αχμέρ, Αμπασέ Αχμέρ. Είδε σε φίλε, άμα είσαι multinational και παγκόσμιο και νίκησε τότε, να μένα 0. Αυτό ακούει το Μωρελή σίγουρα. Λε, ε. Με τη ζάμπα Γκαμπαοζάκ. Ναι, εκεί όταν δίνει το μεσημέρι, εκεί τα. Καϊρά Δαλμάτι. Κοροϊδεύει στην άλλη όλη την ώρα, Σήμερα ξεκίνησε ένα story για την Αγγλία. Τον αγαπάω, ρε φίλε. Ξεκίνησε ένα story για την Αγγλία σήμερα. Για ένα πάρτι που ήταν ελληνικό και είχε 70 λίρες είσοδο και έπρεπε να έχει καρπίνια και δεν είχε. Άσε τώρα σου μιλάω για πανηγύρι. Κάθε φορά το μεταξύ το πατήσαμε κιόλα. Γιατί για αυτόματο. Ναι. Για χαρά, Αχμέρ, Λίμπερο 107,4, μια πολύ μεγάλη εθνική πάλι. Για πε, Αχμέρ. Έλεγα η Μάρθα βαρέσει φάλο από 30 μέτρα, φίλε. Θα βάλει το πόδι έτσι να πάρει φάλτσε μπάλα. Σε περίπτωση λέει ισοβαθμίας ΠΑΟΚ V debate. Τι γίνεται, ρε παιδες, λέει ο φίλος ο Χρήστος ο Ράπτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή να πάνε όλοι στους 6, ναι. Εκεί είναι ο ΠΑΟΚ. Εκεί είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί έχει βάλει 4 στην, στην ΠΑΤΕ. Μάλιστα. Αυτό για να γίνει πρέπει να χάσει ο ΠΑΟΚ από τη Τσέλσι αύριο, να κερδίσει η ΠΑΤΕ τη Βίντι. Και τελευταία αγωνιστική, η Βίντι να χάσει από τη Τσέλσι και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΠΑΤΕ. Δεν είναι σενάριο πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι και σενάριο το οποίο λες ότι ο ΠΑΟΚ περνάει. Μπράβο, ρε παλίκαρε για την γλωσσία που το έδωσες. Μπράβο. Μπράβο, ρε παλίκαρε της Λίβερπουλ. Μπράβο. Σου λέω, δεν είναι μακρινό εντελώς, αλλά είναι και αρκετά δύσκολο να γίνει. Μάλιστα. Έτσι. Επίσης, αύριο αν η Βίντι κερδίσει, τελειώσαμε. Έτσι, αντίο. Δεν έχει να περιμένει κάτι. Δεν νομίζω ότι κερδίσει τη Τσέλσι. Η Βίτη παίζει μέσα στην Πάτε. Με την Τζέλση, λέω, με την Πάτε. Γιατί να μην την κερδίσει. Μια χαρά είναι η Βίτη. Δύο φορέ το κέρδισε τον Πάοκ, γιατί δεν πάει να κερδίσει μέσα στην Πάτε. Γιατί ρε, μια χαρά είναι η Βίτη. Μια ωραία σοπαλία, βλέπω. Μπορεί να μην έχει τρομερή ποιότητα, αλλά είναι μια χαρά. Όσον αφορά έτσι προπονητική οδηγία και όλα αυτά, μια χαρά είναι. Γιατί να πάει να κερδίσει. Την ίδια ώρα παίζουν και αυτοί, ναι. Όχι, 8 η ώρα. Αν είναι UEFA Mafia. Ναι, UEFA Mafia, ζωστά. Ναι, ναι. Ζάτσι, τι έγινε. Οπα. 8 η ώρα το. Φίλε, έξω έχει 5 βαθμού, τι ξεντίνεσαι. Και εγώ στάθηκα εδώ πέρα να ξέρει. Καλό είναι αυτό. Ο φίλος ο Αχμέρ συνεχίζει. Αξ χαγ. Ναι, φίλε. Καλά τα λες. Συνέχισε έτσι. Καθυστερείς παίζουμε στο Champions League. Φίλες και φίλοι ακροατές. Έχουμε τελικό Μπορούσια Μπρις 0-0. Δηλαδή. Στο παρελίγο Λίβερπουλ πέφτουμε λίγο. Ύπνος. Λίγο.
Νάπολη Ερυθρός Αστέρας 3-1 στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Έχουν κρυθεί όλα. Τελικό Αϊτχόφεν Μπαρσελόνα 1-2. Τελικό Τότεναμ Ίντερ 1-0. Στο τέταρτο λεπτό Παρί Λίβερπουλ 2-1. Στο πέμπτο λεπτό Πόρτο Σάλκε 3-1. Στην ουσία μόνο το Παρί Λίβερπουλ έχει το ενδιαφέρον τώρα. Αλλά δεν νομίζω η Λίβερπουλ να καταφέρει κάτι. Ίσως είναι μια ομάδα που όσο καλή και είναι, στο τέλος πάντα θα χάνει, γιατί είναι αυτή είναι η μοίρα της. Λοιπόν, η μοίρα της είναι να χάνει ξεκάθαρα, είναι το πεπρωμένο της, το κάρμα της, να χάνει. Σιγά. Καταλάβετε αυτό. Θα χάνει. Να τριχιάσαμε, σιγά. Θα χάνει. Σιγά. Ηρέμησε. Θα χάνει. Σε τη σωματάκα, βέβαια. Η Λιβερπούλ. Σου έλεγα και στην αρχή τη χρονιά όταν την είδα κανένα δύο φορές, γιατί τώρα έχω καιρό να τη δω. Μου έχει κάνει τρομερά εντύπωση το πόσο γρήγορη είναι. Πολύ γρήγορη. Κοίτα, το ποδόσφαιρο γενικότερα είναι γρήγορο στο εξωτερικό. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, στην Ελλάδα, πρόσεξε, στην Ελλάδα ο καθαρός χρόνος που παίζουν οι ομάδες ανά ημίχρονο είναι περίπου 15 λεπτά. Στο εξωτερικό, ο καθαρός χρόνος που παίζουν οι ομάδες ανά ημίχρονο, σε αυτό το επίπεδο μιλάμε τώρα και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι 30 λεπτά. Ναι. Ο διπλάσιος δηλαδή. Ναι, γιατί παίζουν πιο γρήγορα. Ναι. Σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ πέρα ναι. Θα μάθετε μπάλα. Μάθε την παλίτσα μου. Μάθε την παλίτσα μου, ξέρω εγώ, εντάξει. Ωραία. Ωραία, σώρο, σώρο, εγώ δεν μιλάμε ρυθμούς. Σήκωσε το πόδι τον Νεϊμάρ, σήκωσε. Με το που το σήκωσε και άλλο μέσα στο χέρι έτοιμο να ζητήσει φάουλ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και μετά λένε γλαψιά την παιχτάρα, ρε φίλε, κατάλαβες. Καλά, εντάξει. Που έχει πάρει και 125 τίτλους και έχει βάλει 500 γκολ. Ο φίλος ο Χρήστος λέει πότε είναι η κλήρωση του κυπέλλου μπάσκετ. Πιθανότατα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, καλέ φίλε Χρήστο. Μάλιστα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Το inside information. Βέβαια με την ΕΟΚ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά έτσι λέγεται. Σωστό. Και το Final Four φυσικά το οποίο θα γίνει πού? Δεν υπάρχει Final Four. Ο τελικός πού? Δύο ώρα και πόδο. Έτσι. Δύο ώρα και. Έτσι. Τέλος. Όχι. Δεν είναι τέλος και την κάρτα έχουμε εκεί γιατί ένας παλίκος θα δώσει μια κλωτσιά. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στο Πάρι Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ μένει τρίτη και τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την πρόκρισή της. Γίνονται δύσκολα. Πάτα λίγο, ρε φίλε, να δούμε τι γίνεται ακριβώς στους ομίλους μέσα από το τελευταίο αγωνιστικό και να δώσουμε και βαθμολογίες. Κάτσε, κάνουμε σιγά σιγά να πάτα πράγμα. UEFA standings, εντάξει, Champions League standings, πάτα standings. Και σιγά σιγά να πάρουμε το ονοματιόν μας και να αναχωρήσουμε. Λοιπόν, πρώτος όμιλος, Ατλέτικο πρώτη με 12, δεύτερη Ντόρτμουντ με 10, τρίτη Club Brugge με 5, έχουν προχωρηθεί. Και τέταρτη Μονακό με 1 βαθμό. Δεύτερο όμιλο, Μπαρσελόνα 13, Τότεναμ 7, Ίντερ 7, τέταρτη Αϊτχόφεν με 1, παίζει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, και την τελευταία αγωνιστική παίζει η Τότεναμ, νομίζω, μέσα στο Καμπ Νου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και η Ίντερ μέσα στην Αϊτχόφεν. Το αντίστοιχο, τέλος πάντων. Τρίτο όμιλο, Νάπολη 6. Όχι, αυτό βασικά δεν μου έχει δώσει ακόμα τελική βαθμολογία. Πες στην Νάπολη, όχι πες, η Νάπολη είναι στους 9 γιατί τελείωσε. Ωραία, η Νάπολη είναι στους 9, η Παρίσι στους 8, η Λίβερπουλ στους 6 και ο Ερυθρός Αστέρας στους 4. Εδώ παίζεται τις Παναγιάς στα μάτια παίζουν. Ναι, ναι. Τελείωσε το παιχνίδι και στο Παρίσι, 2-1 η Παρίσι. Στον τέταρτο όμιλο, Πόρτο με 13, πρώτη θέση, δεύτερη Σάλκε με 8, τρίτη Γαλατά με 4, τέταρτη Λοκομοτίβ με 3, παίζεται τρίτη θέση για το Europa League εδώ. Πέμπτος όμιλος, Μπάγερ Μονάχου 13, Άγιαξ 11, Μπενφίκα 4, ΑΕΚ 0. Είναι η μόνη ομάδα της Champions League ΑΕΚ που δεν έχει βαθμό. Λοιπόν, εδώ πέρα παίζεται η πρώτη θέση, ναι, ανάμεσα Μπάγερ και Άγιαξ. Λοιπόν, είμαστε στον έκτο όμιλο. Manchester City 10, Λιόν 7, Σαχτάρ 5, Χόφενχάιμ 3. Στον έβδομο όμιλο, Ρεάλ 12, Ρώμα 9, Πιλζέν 4, Τσεσεκά 4, υπάρχει ενδιαφέρον για το Europa. Και στον τελευταίο όμιλο, Juventus 12, United 10, Valencia 5, Young Boys 1, η πρωτιά και εδώ παίζεται. Μάλιστα. Στο Manchester Juventus που θα γίνει στο Old Trafford. Όχι, όχι, έγινε αυτό. Έχει παιχτεί αυτό. Έχει παιχτεί αυτό. Α, ναι. Σωστά. United πάει μες στο Μεστάγια. Νομίζω με τη Valencia παίζει, ναι. Ναι, πάει μες στο Μεστάγια United. Και η Juventus πάει στη Young Boys. Το καλό είναι δεν έχουμε διακοπή. Συνεχίζουμε και με παιχνίδια και με Champions League αυτήν την εβδομάδα την άλλη. Την μεθεπόμενη που θα είναι τελευταία. Εντάξει. Και την άλλη εβδομάδα έχει Champions League. Την παράλληλη, ρε φίλε. Παράλληλη, είπα και εγώ. Συνήθως η γιορτή μας βέβαια είχε Champions League. Τώρα δεν ξέρω τι άλλαξε. Τώρα πέφτει Πέμπτη. Να ξέρεις. Πέμπτη πέφτει η γιορτή μας φέτος, Νίκο Παπαδόπουλε. 6 Δεκεμβρίου. Είναι μια δυνική ευκαιρία να έρθουμε για εκπομπή. Λες, να κάνουμε λίγο μια εισήγηση στην... Τόσο κόσμος περιμένει να κεραστεί.
Να μην κεράσουμε. Να μην κεράσουμε, δηλαδή. Κάτι, δηλαδή, κάτι τέτοιο. Αγενείς να είμαστε, τι να είμαστε. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Αύριο εδώ θα είμαστε με ΠΑΟΚ Chelsea. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Στις 10 η ώρα είναι το παιχνίδι, οπότε μπαλαντέρ θα υπάρχει. Ως εκπομπή θα είμαστε εδώ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Λονδίνο. Από την μετάδοση εκεί και όλο το ρεπορτάζ. Ραντεβού σαν μπαλαντέρ ξανά εδώ, Τρίτη. Έτσι. Δηλαδή σε 6 μέρες, Νίκο Παπαδόπουλε. Θα αργήσουμε ξανά να βρεθούμε, φίλε, στον αέρα μαζί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με τη ζούγκλα του. Αυτή την κρύα βραδιά, την χειμωνιάτικη Χριστούλη, αδελφέ. Λέω κλείσε, κλείσε, να κρατιόμουν, λέω θα δεν κλείσει. Πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έβλεπα. Λοιπόν, πάμε στο. Όχι, πάμε στο διάλειμμα. Αυτά από εμάς, λοιπόν. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε.